2-11-200-8-200, το τηλέφωνο του Real για ανταλλαγή απόψεων. Τα μηνύματά σας, Real, κενό και αποστολή του μηνύματος στο 19650. Σήμερα στον ήχο είναι Μαρία Χριστοδούλου και πάντα χορηγός εκπομπής είναι η Κοσμοτέ. Φίλες, ακούμε. Έλα, Γιώργο. Έλα. Λεώνες. Χαμήλωσε να τη μικροφωνίζει. Ναι. Έλα, μικροφωνίζει, λέω. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου. Κλειστό το. Α, πάμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Καταρχάς είμαι συγκλονισμένος κυριολεκτικά από αυτό το παιδάκι εκεί στο δημοτικό που το χτύπησε σφαίρα στο κεφάλι να μου. Στη γιορτή, δεν ξέρω αν το έμαθα. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Το οποίο το σκοτώσαν κάτι γύφτη, λέει, εκεί πέρα που ήταν γύρω-γύρω και δεν σου μαζεύεται. Δεν σ' ακούω. Το ξέρω, το ξέρω. Ναι, και λέω, δηλαδή η παραβατικότητά τους έχει ξεφύγει πέραν κάθε ορίου, έτσι. Πρέπει, ας πούμε, στα έγνομα κράτη κάτι να λειτουργεί. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έχεις ομάδες επί χρόνια και να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Θα μου πεις μόνο αυτό είναι στην Ελλάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι του κοινού ποινικού δικαίου. Μην μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρα που μιλάμε και για τέτοια. Αυτό είναι του κοινού ποινικού δικαίου. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πιστόλια αβέρτα κουβέρτα και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση και πάω λίγο στο σημερινό μάτς της Εθνικής. Δεν ξέρω γιατί είχαμε πει να μιλήσουμε λίγο για Εθνική. Ναι, ναι, και μετά από σήμερα θα βγάλουμε τον Μιλτιάδη τον Παναγιωτόπουλο για, που είναι εκεί τώρα, είδε στη Βοσνία, να μιλήσουμε. Λέγε. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει τη σύνθεση. Ναι, ναι, την ξέρω τη σύνθεση, θα την πει και ο Μιλτιάδης επίσημα πια. Πιστεύω αν παίξουν τα center back μας όλα δεν έχουν πρόβλημα, θέλω να πιστεύω. Αυτούς που δεν πας εσύ ξέρεις τον Παπασταθόπουλο και τον Μανουλά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι άμα παίξουν τα παιδιά και σταθούν στο ύψος του παιχνιδιού, με φοβίζει λίγο το άωρο του καιρού, του πρωταθλήματος, δηλαδή ότι έχουν τελειώσει πολύ καιρό τα πρωταθλήματα. Εμένα με φοβίζει και τι άλλο. Με φοβίζει τα χαφ. Με το Τζιόλι πάλι μέσα. Ρε Γιώργο. Με το Τζιόλι πάλι μέσα. Έχεις δίκιο, μπράβο, και εγώ το ίδιο λέω. Και ποιο να βάλει, για πες μου ποιο να βάλει. Εσένα δεν λέω Νούση, εσένα. Τι να βάλει μωρέ μέσα, δεν έχουμε χαφ. Έχουμε πέσει σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα δεν διαθέτει χαφ. Δηλαδή που είναι ο Καραγκούνης, που είναι ο Κατσουράνης, τα καλά τους, που είναι, ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν τέτοιοι παίχτες. Δεν υπάρχουν, Γιώργο, τέτοιοι παίχτες, ούτε Στολτίδης, ούτε Στορίς, ούτε τίποτα. Δηλαδή έχουμε μείνει από χαφ. Και αυτές που εσύ τώρα μου λέτε το Μάνταλο, εμένα δεν με γεμίζει αυτός ο παίχτης. Εμένα προσωπικά τώρα, έτσι, μπορεί σε άλλον να του κάνει. Και μάλιστα εκεί που το βάζει δεξιά πάνω στον ασβέστη. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, ακόμα και ο Φορτούνης, ακόμα και ο δικός μας ο Φορτούνης, δεν έχει τσαγανό, δηλαδή δεν έχει τσαγανό να πάρεις την ομάδα στις πλάτες σου και να πεις πάμε να πάρουμε ένα παιχνίδι. Είναι παιδιά μη μου άπτου ρε παιδί μου, δεν είναι παιδιά που θα μπουν να φάνε να πούμε ξέρω εγώ το χόρτο όπως έκανε ας πούμε ο Καρακούνης που έκανε 100 κολοτούμπες. Το παιχνίδι. Έτσι θέλω εγώ. Εγώ τον παίχτη τον θέλω πρώτα απ' όλα να έχει πάθος. Και ας μην είναι του 10, ας είναι του 6. Αλλά να έχει πάθος, να τα δίνει όλα. Λοιπόν, τι να σε κάνω, εγώ να σε βάλω μέσα να πούμε. Αυτή η ομάδα εντωμεταξύ, δεν ξέρω γνώμη δικιά μου, μα συμφωνεί, ότι άμα φάει πρώτη γκολ, δύσκολο να γυρίσει παιχνίδι έως ακατόρθωτο. Δύσκολο έως ακατόρθωτο για να γυρίσει παιχνίδι. Δεν θυμάσαι στο μάτς μέσα στο Καραϊσκάκι τι έγινε με το Σουν Τζαβέλα στο 95. Εντάξει, δεν γίνεται κάθε μέρα Δεκανιού. Έγινε μια φορά. Δεν θα γίνεται συνέχεια. Έγινε, λοιπόν, να βγάλουμε το Μιλτιάδη το. Έλα, γεια, λέω. Ναι, να βγάλουμε το Μιλτιάδη το Παναγιωτόπουλο. Έλα, Μιλτιάδη. Έλα, Γιώργο, έλα, σ' ακούω. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Και νούμερο ένα. Σε πολλά συμφωνώ με τον αγοράτη. Όλοι νομίζουν ότι πρέπει να συμφωνούν με αυτά που είπε. Δηλαδή είναι η αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι θέμα φουρνιά. Είναι ώρες. Χώρες θα περνούν. Εντάξει, δύσκολο ξέρω εγώ να βγάλεις παίκτες αυτούς. Λοιπόν, που πάμε στο νούμερο ένα. Ναι, σύνδεσαι τώρα, πρέπει να είμαι η πυθία. Ξέρεις, αυτή την ώρα πηγαίνουμε από το Σράγγιβο στη Ζένιτσα. Θα είμαστε σε λίγο ή σε καμιά ώρα. Αλλά εντάξει, καρνέζεις τώρα, δεν λέγε μόνο και εγώ θα σου λέω. Αλλά λοιπόν, κοίταξε, εγώ τι έχω μάθει. Ναι. Θα παίξει να πούμε 4-5-1. Ναι, ναι. Δηλαδή, με Καρνέζη τερματοφύλακα, με το Ρωσίδη δεξιμπακ, με Ρέντζο αριστερομπακ. Ναι.
Άκου τι ομάδα εγώ. Με δεν τσάι στο μπακ, με δύο σέντερ μπακ τα γνωστά. Ο Μανολάς Παπασταθόπουλος, δύο αμυντικά χαφ. Ο Τζιόνις με το Ζέκα. Τρία. Τζιόνις είναι συμπαθιάς, από ό,τι άκουσα. Ναι. Τρεις μπροστά από αυτούς, δεξιά ο Μάνταλος, αριστερά ο Σταφυλίδης και ο Φορτούνης σερβιτόρος και σέντερφορ ο Μίτογλου. Αυτό έχω μάθει. Δεν ξέρω. Είναι η πιθανότερη. Ναι. Εντάξει, είπες κάποια στιγμή η λέξη επίσημη. Δεν υπάρχει. Επίσημη θα ανακοινωθεί από τον ίδιο το σκύβε του παίκτε αργότερα. Και θα το ξέρουμε και όταν φτάσει η ομάδα, ξέρω εγώ, στο γήπεδο. Αλλά αυτή είναι η πιθανότερη. Εγώ πιστεύω ότι οι επιλογέ δεν είναι και πολλέ. Γιατί κάποιο είπε μια λέξη κλειδί όμω ο Λιέγο. Είπε ότι θα βασιστώ σε έντονου παίκτε. Άρα λοιπόν, του νεαρού μπορεί να είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, νεαρού, συμπεριλαμβάνοντα και αυτού που έχουν κλειδί για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα. Έτσι. Ναι. Που δεν έχουν ενσωματωθεί, να έχουν μια μεγάλη εμπειρία κτλ. Άρα πάμε στου έμπειρου. Άρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν μου λες, το κλίμα βρωμάει μπαρούτι. Κοίταξε από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται από τα site των Βοσνιών οπαδών για το πώς θα υποδεχθούν πρόσφορα τη μάθη, ναι, βρωμάει μπαρούτι. Γιατί θυμόμαστε στο πρώτο μάτσο εδώ πέρα πόσο προκλητικά έπαιξαν οι Βοσνοί, έτσι. Ναι, γίνανε και αυτά που γίναν. Εντάξει, είναι το, γι' αυτό και πηγαίνουν εδώ και χρόνια, έχουν επιλέξει οι Βοσνοί να μην παίζουν στη Σεράγεβο, σε ένα γήπεδο ξέρω εγώ που είναι πολύ μεγαλύτερο. Και που ενδεχόμενα και πολύ περισσότερο κόσμο επιλέγουν τη Στρούγκα που λέγαμε εμείς τα παλιά, θυμάσαι, οι παλιοί. Όπως λέγαμε παλιά τη Λεωφόρο. Έχουν επιλέξει λοιπόν τη Ζένιτα που είναι ιδιαίτερα φανατικό το κοινό και πέραν τούτου είναι πάρα πολύ μικρό. Βεβαίως η Εθνική Ομάδα το έχει επισκεφθεί αυτό το γήπεδο δύο φορές, ενδεχομένως το ξέρουν κάποιοι παίκτες που έχουν απομείνει, γιατί τώρα μιλάμε για την περίοδο εκείνη. Ο Κατσουράνης και τα άλλα παιδιά ήταν στην ελληνική ομάδα, Καραγκούνης. Μια φορά φάγαμε τα τρία. Ναι. Είναι ένα γήπεδο που φιλοξενεί, μπορεί να φιλοξενίζει 12-13.000, αλλά τα εισιτήρια σήμερα είναι περιορισμένα 10.000 και κάτι. Έλληνες θα είναι τα παιδιά του Γαλανόλεπτου του Φάρου, 40 ταξιδεύουν τώρα από το Βελιγράδι για την Ζένιτσα. Δύσκολο γήπεδο, οπωσδήποτε. Βέβαια, στην εποχή μας δύσκολα πειράζει και οι παίκτες. Ο παίκτης δεν αντιμετωπίζει ρόλο. Νομίζω όταν έχει παίξει την Bundesliga από τα παιδιά, έχει παίξει στην Ιταλία, οι περισσότεροι παίζουν στο εξωτερικό και σε γήπεδα που είναι 60-70 χιλιάδων θέσεων, δεν επηρεάζεται. Επηρεάζει βέβαια στους παίκτες της έδρας. Δηλαδή, όταν παίζει στην έδρα σου, νιώθεις μεγαλύτερη αυτοποίθηση μπροστά στο κοινό σου. Δεν νομίζω ότι πλέον το είχε πει κάποτε ο Μέση και οι υπόλοιποι ότι θα παίξουμε στη Μαδρίτη, φανατικό κοινό και λέει εμάς και δεν μας απασχολεί καθόλου. Αν μπορούν να βοηθήσουν, λέει, οι οπαδοί της ομάδας, βοηθούν την ομάδα τους. Εμείς λέει τι πρόβλημα να έχουμε, έχουμε παίξει γήπεδα που είναι 100.000 θέσεων. Και με άλλες ισορροπίες. Γι' αυτό σου λέω, δεν επηρεάζει το φιλοξενούμενο. Το φιλοξενούμενο μας μπαίνει μέσα, παίζει την μπάλα. Επηρεάζεται θετικά βεβαίως, αν είναι ιδιαίτερα φανατικό το κοιμό, το κοινό, το πιζάρισμα κτλ. Ο γηπεδούχος. Εντάξει, αυτό τη βοήθεια θα την έχει ο Τσέκο και οι υπόλοιποι παίκτες. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται ο Τσέκο, δηλαδή τώρα ή ο Πιάνης 10.000 να πονάσουν όταν έχουν παίξει σε τέτοια γήπεδα με τις ομάδες τους. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι. Και συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο τον Αγροατή ότι η εθνική ομάδα θα είναι τυχερή αν δεν δεχτεί πρώτη γκολ. Αν δεχτεί πρώτη γκολ, νομίζω μετά πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν μου λες, επάνω στο Σέκο να παίξει man to man κάποιος θα δει στο τελμάκι ή δεν του δώσει τη χώρα απλά. Δεν το δε. Κοίταξε, είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσει. Ο Μανολάς το ξέρει πάρα πολύ καλά. Πώς θα τον έχει αντιμετωπίσει. Όταν είχαν πέσει εκείνο το 3-0. Με τον Μανολά πέρσι την ίδια ομάδα και σίγουρα το ξέρει. Ξέρεις τι είχαν κάνει τότε οι Βόσνοι, είχαν κάνει ένα απλό τρίκ στην επίθεση. Δηλαδή έβγαινε ο Ιμπίσεβιτς για την μπάλα, για κεφαλιά, τράβαγε τον κεντρικό αμυντικό μαζί του και έβγαινε ένα συναντίον ενός ο Τζέκο και ο Τζέκο έκανε όλη τη ζημιά. Δηλαδή βγαίνει όπως το βόλι, σηκώνεται κάποιος που στα καρπώσει ναι. Αυτό έκανε να κάνουν στην επίθεση οι Βόσνοι, είναι ένας τρόπος στις τιμένες μπάλες κυρίως στα κόρνερ. Και ο Ζέκο. Ακριβώς, ο Ζέκο είναι ανταμάρι να πούμε. Αυτή την παγίδα τον έχουν διαβάσει βεβαίως. Όταν χάσαμε 3-0, το κατάλαβαν τα παιδιά μετά. Και λέει δεν το δουλέψαμε αυτή την τακτική. Έχω την αίσθηση όμως ότι τη ξέρουμε αυτή την τακτική. Ο Σκύπε θα κοιτείτε κασέτες. Θα περιμένει δηλαδή ότι θα σκοτούν δύο Βόσνοι, ξέρω εγώ, και τρίτο Ζάνα Τζέκο. Πάντα αυτό το συνδυασμό στα αρτημένα. Εντάξει τώρα στο παιχνίδι που θα βγουν σε γρήγορε επιθέσει.
εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί οι Βόσνοι διακρίνονται για πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, ταχύτητα. Διαθέτουν παίκτες που μπορούν να κάνουν να πάνε στη στιγμή τη ζημιά. Μπορούν να παίξουν εκτός περιοχής. Εκτός περιοχής έχουν αυτό το βλέμμα να το πιάνει. Σπαστεί στην πάντα εκτός περιοχής. Μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Δηλαδή είναι σαν πέναλτι, ρε παιδί μου. Ναι, μακάρι ναι, να γίνουν φάουλ στην περιφέρεια. Μακάρι να. Είναι δύσκολο παιχνίδι, οπωσδήποτε. Δύσκολο παιχνίδι. Έγινε με Γιάννη. Γιώργο, να σου πω και κάτι για τον φίλο Ακροατή που μας ακούν τώρα. Ναι. Μην περιμένουν από αυτή την ώρα να βγάλει θέαμα, να βγάλει. Δεν έχουμε παίχτες τέτοιες που μπορούν να είναι παραγωγή θεάματος. Αυτό, ουσία, εντάξει, αυτό ας το πάρουν απόφαση όλοι οι Έλληνες. Εγώ δεν είμαι παραγωγός εδώ και 40 χρόνια. εντάξει, είναι ο σωματότυπος των παιχτών, είναι η κουλτούρα μας, είναι το DNA μας. Δεν μπορούμε να παίξουμε. Κάποτε λέγανε να παίξουμε σαν την Ισπανία. Εντάξει, όταν κάνουμε τους Ισπανούς, δεν είναι για να παίζουν σαν Ισπανοί. Κάθε χώρα, κάθε παίκτη έχει το δικό του τρόπο. Δηλαδή, με αυτή την μπάλα και βγαίνει και μέσα από το σώμα το ίδιο την ανάπτυξή του, δεν είναι. Δεν μπορεί να παίξει. Μιλτιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε 10 παρατέρα, ξεκινάει. Ναι. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή. Γεια σου, φίλε. Ναι. Α, εγώ είμαι Γιώργη. Καλησπέρα σου. Γεια. Δεν μου λέτε, Γιώργη, γιατί έχω τρελαθεί από το πρωί, α πούμε το πρωί. Η Ελλάδα στη Βοσνία δεν παίζει. Δεν ναι. παίζει στη Γερμανία. Λοιπόν. Για να μην τελαθούμε κιόλας. Ξαφνικά έγινε η Βοσνία η Γερμανία νούμερο 2. Άσε που δεν κανονικά το σημερινό παιχνίδι το απόψινο για μένα θα έπρεπε να πάει 0-3 και να τιμωρηθεί και η Βοσνία στην της άλλης. Γιατί η Βοσνία, εγώ συγγνώμη θα το πω, αλλά είναι κάφρι οι οπαδοί που έχουν. Δεν είναι, επιτρέπεται να μην ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Βάζω στίγμα σήμερα, ο εθνικός ύμνος δεν θα ακουστεί στο γήπεδο. Βάζω και στίγμα, Γιώργο. Εννοείς ότι θα παιχτεί, αλλά οι οπαδοί δεν θα αφήσουν. Οι οπαδοί θα τον καλύψουν, ούτε καν θα ακουστεί. Εγώ θυμάμαι. Και ξέρεις όλο αυτό το πράγμα από τι γίνεται. Γιατί το συζήτησαμε ένα παιδί και έχει δίκιο. Επειδή έχουμε φίλοι με τους άσχημους τους εχθρούς τους. Έχουμε γίνει φίλοι, δηλαδή με τους Σέρβους. Λόγω Σερβίας γίνεται όλο αυτό. Ήθελα να τα πω έτσι για να εκτονωθώ, ρε Γιώργο, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Πάντως αγωνιστικά, μάλλον είναι καλύτεροι μας. Κοίταξε, εντάξει, εντωμεταξύ και η... Γιατί τώρα σήμερα έμαθα και τις αποδόσεις, ένα λέει και 60 δίνει στη Βοσνία. Μπορεί να έχουν λίγο καλύτερου ποιοτικού παίκτες, εντάξει. Ακριβώς. Και αυτό φάνηκε στο μεταξύ μας πριν το πρώτο. Αν θυμάσαι έτσι. Είμαι στο πρώτο. Είχα δείξει μια καλύτερη εικόνα, πιο τεχνική ομάδα. Στο 3-0 με το Σάντος ήτανε. Ναι. Α, μάλιστα. Πάντως, εγώ πιστεύω, Γιώργη, δεν είναι καταστροφικό αποτέλεσμα σήμερα το Χ. Μισά ίσα είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Όχι από πλευρά. Η πρώτη είναι το Βέλγιο, γιατί είμαι σε μια. Ναι. Και δεύτερη. Εμείς. Α, μάλιστα. Και μην ξεχνάμε ότι μετά η Βοσνία έχει να δώσει μάτς στο Βέλγιο. Ναι, μάλιστα, ναι. Εντάξει. Έγινε, δε. Έγινε, καλή συνέχεια, Γιώργη. Για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Γεωργίου, μια μουσική ερώτηση θέλω να σας κάνω που με πέδεψε, με την έκανα ένας φίλος μου. Για πάμε. Rolling Stones ή Beatles. Με ρώτησε μάλιστα εάν έχεις τη δυνατότητα να μην υπάρχει ένα από τα δύο συγκροτήματα. Ποιο θα επέλεγες? Δεν την έχω. Δεν την έχεις απάντηση. Όχι, δεν την έχω. Εγώ θα έλεγα Beatles. Πιστεύω είναι πιο δημιουργική από τους Rolling Stones. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο εγκεφαλική. Παρακαλώ. Θα έλεγα ότι είναι πιο εγκεφαλική. Ναι. Μια χάρη θέλω να μου κάνεις. Θέλω να μου βάλεις ένα από τα δύο τραγούδια που μου αρέσουν πολύ. Ένα του Otis Redding, το Try a Little Tenderness. Ή το Rolling Stones, το Under My Thumb, που είναι το αγαπημένο μου. Το Thumb, ξέρεις τι σημαίνει. Το Thumb. Thumb. Ναι, αντίχειρας. Μπράβο. Μπράβο. Η από κάτω όπως το αντίχειρα. Ναι. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα. Ήμουνα στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Ναι. Με την Βοσνία. Ναι. Και το γιο μου, ο οποίος είναι μικρό παιδάκι. Μου έκανε εντύπωση. Τότε που είχα γίνει τα έσχη.
που έγιναν τα έσχη, έχετε δίκιο. Και μου έκανε εντύπωση η αστυνομία του κύριου Τόσκα, η οποία κόντεψε να μας γδύσει, να μας ξεβρακώσει στην κυριολεξία, για να δει αν έχουμε δεν ξέρω τι, φαλτσέτες ή κάτι δακρυγόνα ή δεν ξέρω βόμβες, κρότου λάμψη. Και δεν έκανε το αντίστοιχο στους Βόσνιους. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό, κύριε Γεωργίου. Όχι, να ρωτήσω τον κύριο Τόσκα. Θα ρωτήσω τον μπακάλι της γειτονιάς. Έλατε. Δεν νομίζω παραπάνω. Στον μπακάλι της γειτονιάς θα ρωτήσω. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν ότι πέφτανε τα κρυγόνα. Κοντέψαμε να αφήσουμε τα κόκαλά μας εκεί, πέφτανε τα κροτίδες από τους τέτοιους καπνογόνα από τους Βόσνιους. Καλά, έχει δίκιο το παλικάρι που είπε πριν ότι δεν ακουγόταν εθνικός ύμνος. Καλά, μιλάμε για οπαδούς οι οποίοι είναι στα όρια του χιμπατζή, έτσι. Δεν το συζητάμε. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι όλα αυτά που λέτε, που λέω, που τα ζήσαμε, που ήμασταν μέσα τόσοι άνθρωποι. Εντάξει, η Εθνική Ελλάδος μπάλα δεν έπαιξε. Εντάξει, φάρδος είχε και ήρθε ένα-ένα, το θυμόμαστε πολύ καλά για να μην λέμε. Με τώρα το, και... το εξαιρετικό γκολ του Τζαβέλα. Με το εξαιρετικό γκολ του Τζαβέλα ήταν πολύ τυχερή η Εθνική Ελλάδος. Εντάξει, ποια φορά ήταν τυχερή, εν πάση περιπτώσει, και ίσως με ερωτηματικό και με το Βέλγιο, γιατί εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Η Εθνική Ελλάδος δεν είχε καλή απόδοση. Βρίζαμε όλη την ώρα του παιχνιδιού, ήταν τα μαύρα της τα χάλια. Καλά. Φιλικά δεν έπρεπε να κάνει ο κύριος Κίμπε και η ΕΠΟ. Φιλικά ρε παιδί που δεν έπρεπε να μονταριστεί η ομάδα. Αυτό που λες τώρα το έχουν πει πάρα πολλοί ακρόατες τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Μία απάντηση που για μένα είναι του κόλλου απάντηση. Ναι. Ότι τελείωσαν τα play-off πολύ αργά. Αλλά εδώ όπως αν πάμε την εθνική ομάδα, οι περισσότεροι παίκτες είναι απ' έξω. Έτσι είναι. Δηλαδή ο Μανουλάς, ο Πασαθόπουλος, ο Ρέτζος έπαιξε play-off. Ο Τωροσύνης έπαιξε play-off. Ο Γιόλης έπαιξε play-off. Ναι. Δηλαδή, ο Μίτογλου έπαιξε play-off. Ναι, πότε πληροφορήθηκε η ΕΠΟ ότι έχει play-off το πρώτο. Πότε το πληροφορήθηκε, τώρα δηλαδή. Όχι, όχι, ήταν προγραμματισμένα. Εδώ ακούω τόσο καιρό ο μεγαλύτερος τελικός λέει και όλο μας το κεφάλι για την πρόκληση στο Μουντιάλ παίζεται στη Βοσνία. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το ξέρει όλη η Ελλάδα. Μια γάτα να ρωτήσει στον δρόμο το ξέρει. Μόνο η ΕΠΟ να πούμε και όλοι αυτοί δεν πήρανε τα μέτρα τους να κάνουν κανένα φιλικό να μονταριστεί η ομάδα. Επαναλαμβάνω, το φθινόπωρο στο Καραϊσκάκι ήταν τα μαύρα της τα χάλια η Εθνική Ελλάδος. Αυτή είναι η αλήθεια. Με το Βέλγιο ήταν πιο μονταρισμένη, πρέπει να το παραδεχτώ αυτό. Και επίσης, επειδή έγιναν τα έσχη όπως είπατε πολύ σωστά και τα περιέγραψα εγώ, γιατί είχα και μικρό παιδί και πέφτανε, είπαμε, τα καπνογόνα πάνω στην κεφάλα μας από τους Βόσνιους, μέσα στο Καραϊσκάκι δηλαδή, να παίρνει φορά και να κοπανά την κεφάλα σου. Γι' αυτό λένε όλοι σκέψη θα γίνει εκεί. Μπράβο. Ρωτάω εγώ τώρα, η ΕΠΟ δηλαδή υπάρχει, δηλαδή αυτά δεν έπρεπε να έχουν καταγγελθεί. Ο άλλος, ποιος ήταν ο Τζέκο, ήταν που ξεβράκωσε τον παίχτη μας. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή αν ήταν ανάποδα και το έκανε ο Παπασταθόπουλος, σας είπε ο Παπασταθόπουλος έχει ήθος και δεν το έκανε ποτέ. Αλλά λέω, πες ότι ήταν ένας άλλος τύπου αλητεία σαν τον Τζέκο και ήταν Έλληνας και το έκανε. Δηλαδή θα είχαμε τρύπα να κρυφτούμε. Η Ομοσπονδία της Βοσνίας θα μας τη χάριζε. Αν δεν μπορούν, κύριε Γεωργίου, αν δεν μπορεί η ΕΠΟ. Όπως λένε πολλές φορές για τη Βουλή τι τους πληρώνουμε, λέω και για αυτούς τι τους πληρώνουμε. Αν δεν μπορούνε, ας βάλουν τις παντόφλες τους και ένα μπουρνουζάκι και να καθίσουν στο καναπεδάκι και να βλέπουν Survivor, εντάξει. Αν δεν μπορούν. Αυτά καταγγέλλονται στην UEFA και στη FIFA αυθορεί και παραχρήμα όταν γίνονται. Και δεν άκουσα τη φωνή τους, κύριε Γεωργίου. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι τυχαίο αυτό που λένε για την ΕΠΟ, οι πολλές αμαρτίες περιπεσούσα ΕΠΟ. Μπράβο. Δεν είναι τυχαίο, αλλά λέω ότι πληρώνονται αυτοί όλοι για να είναι ανύπαρκτοι. Και διερωτώ με, έκαναν μια διαμαρτυρία, είπανε, γιατί είπε ο κύριος πολύ σωστά ότι 0-3 έπαινα να λήξει, ξέρω εγώ, έτσι. Εν πάση περιπτώσει κάποια κύρωση, εμείς θα την είχαμε πάντως, αν γινότανε το ανάποδο. Δηλαδή αυτοί γιατί η ΕΠΟ ας πούμε είναι τόσο large, έτσι, και μουγκή. Και δεν ανοίγει το στόμα της. Ρωτάω, ορίστε, ένα στις ΕΠΟ υπάρχει να βγει να απαντήσει, ρε γαμώτο. Ειλικρινά δηλαδή. Γιατί πληρώνονται, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, άντε, καλό απόγευμα. Για καλά, φίλε. Για καλά, για καλά. Μακάρι να πάρει ένα χ να περάσουμε. Εντάξει, άντε. Για καλά, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Έλα, χθες κάποιος σου είπε ότι τους αφήνεις αυτούς και μιλάνε και τα λοιπά. Και το απάντησες πάρα πολύ σωστά ότι εγώ δεν μπορώ να βάλω φερμουάρ από τη στιγμή που δεν βρίζουν. Σωστά. Ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι Βόσνιος και ήμουνα νόμιμος Βόσνιος χρόνια εδώ πέρα και δουλεύω. Και ακούω ένα στην εκπομπή σου να λέει ότι είμαι στα όρια του χιμπατζή, ναι. Όπως είπα. Αυτό δεν είναι βρισιά. Όχι. Δεν είναι βρισιά. Όχι. Είναι χαρακτηρισμός. Χαρακτηρισμός. Και είναι, και είναι σωστός. Χαρακτηρισμός. Και είναι σωστός. Τι είναι σωστό.
Είναι, λέω, σωστός χαρακτηρισμός. Δεν μπορείς, κύριε, να παίρνει να μην τη φωτοβολίδα και να την εκτοξεύει σε μικρά παιδιά. Εγώ είμαι κατά της βίας, συμφωνώ. Αλλά πες ότι εγώ ήμουν ένα αισθήσικος. Μα ο άλλος αγανάκτη, κάτσε, ρε. Δεν γίνεται αυτό. Ρε. Να σου παίρνει ο άλλος τη φωτοβολίδα και να στείλει να πάω στα μικρά παιδιά. Δεν σου είπα, συμφωνώ ότι είμαι και κατά λοιπόν, της πώς θα τον ονομάσω, πώς θα τον ονομάσει ο άλλος. Επάνω στην αγανάκτη που έχει το δικό του παιδί μέσα. Εντάξει, δηλαδή όποιος κάνει κάτι στραβό, ας πούμε, μπορούμε να παίρνουμε και να βρίζουμε. Δεν είναι βρισιά. Ούτε τα θεία έβρισε, ούτε του είπε ότι πηγαίνει. Το χαρακτήρισε μαζί σύμφωνα με την συμπεριφορά του. Αυτό είναι και ιδεολογίες που λες. Ο χαρακτηρισμός και κάθε βρισιά είναι χαρακτηρισμός. Χαρακτηρίζει τον άλλον έτσι. Τέλος πάντων, το σημερινό παιχνίδι εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο. Ποιος είπε λίγο. Δεν άκουσα. Ποιος είπε λίγο. Είναι λίγο δύσκολο γιατί αυτό πρώτα απ' όλα ότι δεν έχουν γίνει τελικά να δουν ας πούμε που είστε αλλού και τα λοιπά και δεύτερο δεν ξέρω αυτή η ομάδα δεν έχει ποιότητα δηλαδή μπορεί να πήρε κάτι αποτελέσματα αλλά δεν έχει συμφώνηση. Τέλος πάντων θα δούμε. Σίγουρα. Θα ρίξει την κυρία Ρόγκισσα με τους Lemon Heads. Έγινε ρε. Okay. Για καλά. Έλα. Καλά. Πάμε. Δεν μου λες, ο διαιτητής σήμερα τι ράτσα είναι. Δεν θυμάμαι. Μήπως είναι ο Ιταλός. Δεν θυμάμαι. Αν ξέρει κανείς θα μας πει, γιατί αυτό το παιχνίδι είναι υψηλού κινδύνου, έτσι. Εγώ έτσι το βλέπω. Πάρα τα παιχνίδια στα πραγματικά του Μουντιάλ υψηλού κινδύνου είναι. Από ομάδες που διεκδικούν την πρόκληση. Από εθνικιστικούς λόγους. Α. Γιατί ευτυχώς και είχαμε τον Θεοδωρίδη στην UEFA. Αυτά δεν τα είδε στο πρώτο παιχνίδι. Καλύτερα να μην τον είχαμε. Αν τον είχαμε, μπορεί οι άλλοι να ενδιαφερόταν περισσότερο για αυτά που έγινε, για τα έσχη που έγιναν. Και αυτά είναι τα επακόλουθα. Και εγώ εξακολουθώ να λέω ότι αυτή η τέτοια του, η πρόσληψη του προπονητή του Ολυμπιακού και μόνο που είναι Αλβανός δεν θα έπρεπε να γίνει. Άντε, καλό απόγευμα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες το πρωί εκπρόσωποι της FIFA και της UEFA συναντήθηκαν με εκπροσώπους των, μεγάλων, των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών ομάδων. Έτσι. Ξεκίνησε η συνάντηση με τον Μάκη τον Καγκάτσι, τον γιο του Καγκάτσι, που εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ, μετά με τον Παναγόπουλο και τον Μπαλωμένο από τον Παναθηναϊκό, μετά με τον Βρέτζο από τον Ολυμπιακό και με τον Λισάνδρο από την ΑΕΚ. Λοιπόν, η αντιπροσωπεία της FIFA και της UEFA ζήτησε εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ, 30 Ιουνίου θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να περάσουν όλες οι αλλαγές που έχουν προτείνει για το καταστατικό και τους κανονισμούς. Τι εννοούν? Πρώτον, να αυξηθεί η δύναμη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη συνελεύση της ΕΠΟ και να αποτελεί το 22% με 25% του σώματος. Δεύτερον, να μειωθεί συνολικά το εκλογικό σώμα και κάθε ένωση να έχει μία ψήφο και όχι τρεις που έχουν αποφασίσει μέχρι τώρα. Ενώ από μία ψήφο να έχει και κάθε ΠΑΕ από τη Σούπερ Λίγκα. Μετά, να μειωθεί ο αριθμός των μελών του ΔΣ της ΕΠΟ από 21 μέλη σε 15. Να καταργηθούν πολλές από τις επιτροπές της ΕΠΟ. Η FIFA και η ΕΠΑ θεωρούν ότι οι επιτροπές που υπάρχουν τώρα είναι πάρα πολλές. Να δημιουργηθεί μια επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου με συμμετοχή και του Προέδρου της ΕΠΟ που θα συζητάει προκατακτικά όλα τα θέματα και θα εισηγείται γι' αυτά. Οι εκπρόσωποι της FIFA και της UEFA τόνισαν ότι επάνω σε αυτές τις αλλαγές είναι κάθετοι και όταν δεν γίνουν η Ελλάδα θα απομονωθεί από το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αυτό που λέμε Grexit. Έλα φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μανώλης. Έλα Μανώλη. Ρε Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνεις. Βγαίνουν εδώ τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κατηγοράνε τον προπονητή αυτόν που πήρε ο Ολυμπιακός. Ναι. Τον ξέρουνε.
Όχι. Γι' αυτό το κατηγορούν. Δεν το ξέρουν. Καλά, νόμαλοι είναι άνθρωποι. Γιατί θέλουν να του φέρουν το ζαγκάλο. Τι νομίζω ότι είναι Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα της Ελλάδος. Και μια ομάδα που βγαίνει στην γιατί Ευρώπη. Γιατί είπε κανένας ότι είναι ομάδα της Ελβετίας. Σε Ελλάδα. Μην τρελαθούμε τώρα. Και βγαίνει και ο άλλος και λέει γιατί είναι Αλβάνο. Λέει πρέπει να τον πάρει. Ξεχνάει ότι η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια μετανάστες. Γιατί εγώ είμαι μετανάστης 30 χρόνια στο εξωτερικό, γι' αυτό το λέω. Και με ενόχλει να το. Τι πάει να πει Αλβάνος, αυτός έχει τρία μάτια και ο Αλβάνος δύο. Ή από όπου και να είναι. Δεν είναι χοντράδες. Και κοιτάξτε να είναι φίλοι να υποστηρίζουν την Εθνική Ελλάδα. Βγαίνουν ο καθένας και δικάζει. Τον ακούω. Γιατί δεν έκανε φιλικά, γιατί δεν έκανε τεχνικά. Δηλαδή ο προπονητής θέλει το κακό της ομάδας του. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Κάτι γνώμη σου ήταν απαραίτητο να γίνουν κάποια φιλικά. Όχι, δεν είπα ότι είναι κακό να γίνει φιλικό. Δεν νομίζω κι αυτός ο άνθρωπος να τους πει αύριο ελάτε να συναντηθούμε να πάμε να παίξουμε μπάλα στη Βοσνία. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν νομίζω. Ή θα βγεις στην Τζουτζούκα και θα λέει του καθεμιανού παιδιά αύριο εγώ έκλεισα φιλικό με τον Τάδε. Όχι, δεν να βγεις στην Τζουτζούκα είναι να κάνεις γεγονός ένα φιλικό. Εντάξει, αλλά δεν έχω ακούσει να βγει και να πει θα σκίσει η Ελλάδα μας σήμερα, ρίξει δυο κολάρες. Αυτό είναι... Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί δεν το λέει κανένας. Γιατί κανένας δεν της έχει εμπιστοσύνη. Εγώ της έχω εμπιστοσύνη. Και σήμερα που σου μιλάει η Ελλάδα θα δείξει το λιγότερο δύο γκολ. Μάλιστα. Και πάω ό,τι γουστάρετε στοίχημα. Δύο γκολ. Ε? Δύο γκολ. Μέχρι δύο γκολ θα ρίξει. Να χάσει αποκλείεται. Πάω ό,τι γουστάρετε στοίχημα. Ό,τι γουστάρετε. Ό,τι γουστάρετε. Όποιο θέλει ας βγει να βάλει ό,τι γουστάρετε στοίχημα. Ότι η Ελλάδα δεν χάνει τη Βοσνία σήμερα. Θα ανέχει τα τέτοια να βγει αύριο να το μιλήσει κιόλας. Χαρίζει και ισοπαλία. Χαρίζει και ισοπαλία. Όχι, δεν χάνει ισοπαλία. Αλλά δεν χάνει, σου είπα. Δεν χάνει η Ελλάδα με τίποτα. Έγινε, δε. Έλα, για φίλε. Τα λέμε, για καλά, ευχαριστώ. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο Σόνιας. Έλα, Σόνια. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε. Δεν λέει μόνο ότι θα κερδίσουμε να έχει μια αυτοπεποίθηση ότι θα κερδίσει. Έχουμε πει και για ποιο λόγο να κερδίσει. Δηλαδή πρέπει να έχει. Και τα χαρτιά για να το υποστηρίζει αυτό ότι θα πάει να ρίξει δύο γκολ. Τώρα, μόνο συναισθηματικά όλοι θέλουμε να πάρει δύο γκολ η Εθνική Ελλάδος. Σωστό είναι αυτό που λες. Το θέμα είναι και πού πατάς και το λες αυτό. Όχι μόνο το ότι αγαπάμε τη σημαία, την αγαπάμε όλοι. Και εσύ την αγαπάς τη σημαία. Αλλά όταν βλέπεις τα χάψη, όπως λέμε, λες τώρα πώς να πω ότι θα κερδίσουμε. Πάω με την τύχη. Τελείως. Καθαρά πάμε με την τύχη. Αυτό το ματς για μένα ναι, θέλει έναν-δύο παίκτες που να μπορούν να κρατήσουν μπάλα. Θες να σε χτυπήσουν οι Βοσνοί, θέλεις να τιμωρηθεί η Βοσνία, θέλεις να κάνουν έκτροπα για να τιμωρηθεί από τη FIFA. Εγώ σου λέω, μ' αρέσουν αυτού του είδους τα παιχνίδια. Δηλαδή, έχω τον τρόπο να αντιμετωπίσω αυτόν που πετάει φωτοβολίδα. Θα αφήσω να τη φάω, θα πέσω κάτω και θα αποκλειστεί αυτός ο τρόπος. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να παίζουμε και έτσι. Να το παίξουμε Ίβιτς. Χειρότερα. Σέρτζιο Ράμος. Χειρότερα θα το πας. Βέβαια. Δηλαδή τώρα η Ρεάλ πήγε σου λέει τι είναι αυτή στον Δόξα Πατρίτα Τάκλιν. Ωραία. Αλλά όταν άκουσε, όταν ο Ράμος έκανε αυτό το θέατρο, αυτό το, να πω το παραμύθι το εσχρό, η ομάδα του κέρδισε 3-1. Ναι, μα το πας αίμα. Το πας μέχρι τέρμα έτσι, διπλωματικά, Γιώργο. Και βλέπεις ότι δεν κινδυνεύεις. Κάτσε. Δηλαδή, ενέκρινες αυτό που έκανε ο Ράμος. Το χειροκρότησες. Εγώ νομίζω ότι εκτέθηκες σαν άνθρωπος. Πρόσεξε, Γιώργο μου. Για το συμφέρον, εσύ ο Ράμος παίζει για το συμφέρον. Μα το συμφέρον είχε επιτευχθεί ήδη. Κέρδισες με 3-1 όχι, μια ομάδα η οποία ήταν ανύπαρκτη στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι, παίζεις με Γιουβέντους, δεν παίζεις με τα σπραχώματα. Παίζεις με πράσινα πουλιά παίζεις να μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι Γιώργο, όχι Γιώργο. Αυτό οι ποδοσφαιριστές δεν το ξέρουν, το παλεύουν. Εμείς το βλέπουμε από απ' έξω ότι η Γιουβέντους δεν παίζει καλά. Περισσότερο το βλέπουν οι ίδιοι που παίζουν, περισσότερο το βλέπουν από εμάς. Εντάξει. Εγώ σου λέω πιστεύω ότι ο Ράμος μέχρι το 90 θα παίξει προς το συμφέρον της Ρεάλ. Και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να παίξει. Αυτό τον εξέδεσε, ανεπανόρθωτο ο Ράμος. Ρε παιδί μου, το πήραν την κούπα τώρα, πάει έκλεισε. Άλλο καπέλο, μιλάω για χαρακτήρα. Ναι, ρε παιδί μου, και αδερφές να τους πούμε εμείς. Δεν τους νοιάζει αυτούς.
Έξι. Δεν τους νοιάζει. Αυτούς τους νοιάζει ότι πήραν τον τρόπο. Άμα δεν έχει τσιμπαμπά, μου σου λέει. Και εγώ, λέω το Τσίπρα ψεύτη. Ούτε τον νοιάζει καν. Ξέρεις γιατί. Μα δεν έχει τσίπα πάνω του. Μα ρε παιδί μου, γιατί ρε Γιώργο, εσένα δεν σε βρίζουν έναν άντρα. Άμα θα με βρίζουν, να με πούν τι, ψευτή. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που σε έχουν επιλέξει πάνω Γιώργιου. Τι ισχύει. Όχι. Ότι λέω ψέματα. Ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Ας τον ανασκούζει. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα όταν εσύ υπερασπίδεσαι τα συμφέροντά σου, τη δουλειά σου. Δεν μπορεί να ασχολείσαι με αυτόν τώρα σε ζηλέ επί της ουσίας. Έγινε, ρε. Έγινε, θα τα σε ευχαριστώ. Έλα, φίλε μου. Νέλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Την 11η της Εθνικής την ξαναλές, αν είναι εύκολο. Βεβαίως. Τερματοφύλακας ο Καρδέζης. Ναι. Το πιθανό σχήμα μιλάμε, έτσι. Ναι, ναι. Δεξιμπάκο το Ρωσίδης. Ωραία. Αριστερό ο Ρέτσος. Ναι. Τα δύο γνωστά σέντερ μπακ, Παπασταθόπουλου Μανολάς. Τα δύο αμυντικά χαφ, Ζέκα Γιόλης. Ναι. Άλλα τρία χαφ, Σερβιτόρος, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, ο Φορτούνης. Δεξιά στον Ασβέστη ο Μάνταλος. Στον αριστερό Ασβέστη ο Σταφυλίδης. Ναι. Και Μύτη ο κύριος Μήτρογλου. Ναι. Ουσιαστικά το μόνο ατόπιμα, να το πούμε έτσι, είναι ότι θα μπορούσε να βάλει το Σιώπη. Αντί για το Γιόλη. Ναι, αλλά από εκεί θες και λίγο, δεν ξέρω τώρα αυτό το... Τέλος πάντων, αυτός ο Γιόλης τώρα εκεί πέρα, μήπως θέλει και λίγο δύναμη ρε παιδί μου το μάτς. Δύναμη έχει αυτός, το μόνο που έχει τέλος πάντων. Γιατί δεν έχει δύναμη ο Σιώπης. Έχει, αλλά είναι κοντός γάμο το αυτό, δεν ξέρω. Εγώ το Σιώπη θα έβαζα. Και κερδίζει κεφαλιές ο άλλος. Άσυμε το. Εντάξει, θα έχει ξυστεί. Τώρα θα μου πεις, έχει τίποτα καλύτερο να βάλει. Δεν έχει, όχι. Απλά θα γυρνάει, θα βοηθάει και ο Σταφυλίδης και ο Ρέτσος από εκείνη τη μεριά πολύ πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Είναι σίγουρο αυτό. Τώρα από τη δεξιά μεριά δεν ξέρω. Και Μάνταλος και το Ρωσίδης κατά πόσο θα βοηθήσουν τον Τζιόλι ουσιαστικά. Που σαν έτσι θα έχει μια τρύπα εκεί πέρα να κοιδώ. Είναι και ο Ζέκα. Είναι και ο Ζέκα, αλλά πού να πρωτοπάει αυτός. Αυτό λέω ρε παιδί μου. Να υπάρχουν κάποιες βοήθειες να κάνουν, να τους δαγκώνουν εκεί στο κέντρο. Δεν κάνουν άλλη δουλειά παρά να προσπαθούν να δαγκώνουν. Δεξί μπακ, δεξί χαφ και το χαφ, το κεντρικός αμυντικός μέσος. Αυτό που έκανε κάποιος. Τώρα είναι το θέμα άλλο. Ποιο? Τι μπαλιές θα πάρει ο Μήτρογλου. Κοίτα να δεις, εγώ γι' αυτό σου πήρα τηλέφωνο, να μάθω και την 11η. Έχω καλό προαίσθημα για σήμερα, όπως είπε και ο ακροατής πριν. Δεν ξέρω, και έχω την εντύπωση ότι και ο Ριτσόλη θα το πάει καλά το έργο. Έτσι νομίζω. Όπως επίσης και ότι οι Έλληνες παίχτες είναι μανούλα σε τέτοια παιχνίδια. Ειδικά η συγκεκριμένη εθνική που έχει δείξει αν μη τι άλλο ότι έχουν μια ομοιογένεια, έτσι, υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα μεταξύ τους. Το έχουν δείξει αυτό δηλαδή η συγκεκριμένη ομάδα. Ναι, και το έχουν μιλήσει κιόλας μετά το μάτς με το Βέλγιο. Βγήκε και ο Σαμάρης, βγήκαν κι άλλοι και είπανε ότι έχουμε μεταξύ μας ένα οικογενειακό κλίμα. Ναι, φαίνεται. Ναι, είχαν πει προς τιμή τους, μπάλα καλή, δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Και αυτό προς τιμή τους που το πάνε. Ναι, το πάνε, ναι. Αλλά προσπαθούμε να γίνουμε κατσικοκλέφτες. Πήγε εκεί μέχρι και ο άλλος, ας πούμε, που δεν παίζει, πήγε κι αυτός εκεί στη Βοσνία σήμερα. Είναι κι αυτό ένα σημάδι. Ναι. Ξέρεις ποιον λέω. Ποιον λες? Αυτός που έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ούτε το όνομά του δεν λέτε. Βλέπω ότι τέλος πάντων πιστεύω ότι θα πάει καλά το έργο σήμερα. Και θα παίξει. Και δηλαδή σε αυτά τα έκτροπα που θα συμβούν εντός και αγωνιστικού χώρου, έκτροπα μέσα αγωγικά πάντα, έτσι. Θα ανταποκριθούν όπως πρέπει οι Έλληνες παίχτες. Σε αυτά τους έχω εμπιστοσύνη. Δηλαδή δεν θα κάτσουν να. Έχουν πάρει μαθήματα από τον Ίβιτς. Δεν θα πάνε να κάνουν μαγκές και ξέρεις να το πάνε στον τζαμπουκά. Θα το πάνε όπως πρέπει. Μεσογειακά. Λοιπόν, κάτι άλλο πιο σοβαρό τώρα. Τώρα αύριο το πρωί ανακοινώνονται εκλογές της ΕΠΟ. Τι γίνεται. Πρέπει πάνω απ' όλα, όπως είπα και προηγουμένως. Ναι. Να γίνει η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ που είναι προγραμματισμένη 30 Ιουνίου. Ναι, το άκουσα. Εκεί θα γίνει όλη η ιστορία. Για να δούμε.
αυτό θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Τι τρεις, τι ένας ψήφος από κάθε... Ναι, 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 ναι. Θα επηρεάσει. Γίνεται πιο απλό το να βγάλει μια διοίκηση. Για κάποιον που σκοπεύει να βγάλει μια δική του διοίκηση. Ναι. Αυτός που σκοπεύει να βγάλει όμως είναι γνωστός τώρα. Το αφεντικό σου. Ναι, αυτό λέω. Συνεπώς δεν αλλάζει κάτι από αυτά που ξέραμε. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Αν τελικά γίνονται εκλογές. Υπάρχει μια υποψία ότι μπορεί να μην γίνουν οι εκλογές. Να δούμε. Ναι. Δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα γίνουν εκλογές. Ναι. Καλώς. Εντάξει, έγινε. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα. Ναι. Μας ακούτε. Χίωρο Δομητυλίνη. Μισό λεπτό. Έχουμε αφήσει πάρα πολλά μηνύματα τώρα. Α, ξέχασα να πω στον Παουτζή που πήγε τηλέφωνο προηγουμένως. Παουτζή, έχεις υπόψη ότι μετά την απόλυση του Ίβιτς ψάζει για προπονητή. Έχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα για αυτόν τον Ράμος Χουάντε, ο Ισπανός. Αυτός είναι 62 ετών, έχει ένα τεράστιο βιογραφικό. Έχει εργαστεί, σε συνεργασία μάλλον έχει έρθει με τη Ρεάλ παλιά, με την Πέτης, με την Εσπανιόλ, με την Βαγεκάνο, με την GSK Μόσχας, με την Νίπρο και τελευταία δουλειά του ήταν στη Μάλαγα. Έχει όμως αποχωρήσει διότι τσακώθηκε με τη διοίκηση. Έτσι. Και από το Δεκέμβρη είναι χωρίς δουλειά. Το κασέ του. 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Έλα φίλε. Ναι. Εγώ δεν είμαι. Έλα ρε. Έλα. Άκου, τώρα μου λες ότι είπαν τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές, οι Έλληνες, ότι εμείς δεν παίζουμε μπάλα καλή. Ναι. Το είπαν, δεν θυμάσαι. Είχαν βγει επίσημα και το είχαν πει. Ωστε. Είχαν βγει επίσημα και το είχαν πει. Αυτό έχουν βγει επίσημα και όπου Παπασταθόπουλος και όσα μας. Και παίζουν στο εξωτερικό αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν μπορώ να παίξω καλή μπάλα. Δηλαδή τώρα τους παίρνεις και τους πετάς σε λαμπάλα όλους μαζί. Δεν λες, δεν μιλάς σωστά. Γιατί δεν μιλάς σωστά. Σαν ομάδα σου λέει, κύριε μου, δεν έχουμε ποιότητα. Αφού είσαι όλοι οι παίκτες και μου παίζετε στο εξωτερικό. Ποιοι μόνο παίζουν. Και οικονομάτε. Ποιοι παίζουν στο εξωτερικό. Φεράρι και τη Λαμπορκίνη και δεν ξέρω εγώ τι και δεν μπορεί να παίξετε μπαλά. Δηλαδή θα τρελαθώ, ρε Γιώργο. Σοβαρά μιλάς. Επαγγελματίες είναι. Και παίζουν οι περισσότερες. Και επειδή είναι επαγγελματίες σημαίνει να μου ότι ξέρουν μπαλά. Και εδώ πεινάει η μισή Ελλάδα και αυτοί ζουν πλούσιοι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν μπορούν να προσφέρουν θεάμα. Εσύ τι λες μπορούν. Εσύ τι λες μπορούν. Εσύ τι λες μπορούν. Μπορούν. Ποια είναι η γνώμη σου. Άμα δεν μπορούν τότε μας δουλεύουν όλοι. Τότε να πάνε σε κανένα τσίρκο να ξέρω να κάνουν άλλη δουλειά. Κάτσε ρε Γιώργο. Εγώ άλλος κόβει εισιτήριο. Εγώ δεν πάω στο γήπεδο. Γι' αυτό δεν πάει. Εγώ δεν είμαι μαλάκας να πάω στο γήπεδο τότε. Γι' αυτό εγώ τόσα χρόνια δεν πάω. Δεν παρουσιάζουν θέαμα. Δεν ξέρουν μπάλα. Προπονημένοι. Όσοι πάνε ακόμα στο γήπεδο δεν πάνε να δουν μπάλα. Πάνε να πάει η ομάδα το αποτέλεσμα. Όπως. Εγώ θέλω να δω ποδόσφαιρο. Όπως και να είναι. Γιατί η εθνική ομάδα κάποτε. Γι' αυτό δεν πάω στο γήπεδο. Γι' αυτό δεν πάω στο γήπεδο. Μην δεν βλέπει ποδόσφαιρο. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Επαγγελματίες παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό να λένε ότι δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Δηλαδή τι είσαστε τότε. Τότε είσαστε παιχτάκια τότε. Είσαστε για τη β' εθνική. Ξέρω εγώ τι εθνική. Πώ θα το πω. Είναι. Πώ το λένε. Είναι γελίο. Τι να πω τώρα για του Βόσνιου. Εγώ το βλέπω το παιχνίδι. Αν μπορούμε να πάρουμε καμιά ισοπαλία. Ή ένα χ, ένα ημίχρονο χ, τελικό ή διπλό χ, να φέρουμε ένα χ, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτοί οι Βόσνοι, Γιώργο, έλα. Οι Βόσνοι είναι οι τζιχαντιστές των Βαλκανίων. Η χειρότερη ράτσα, ξέρεις τι είναι Βόσνοι. Αυτοί είναι, δεν μπορεί να φανταστείς, οι Αλβανοί και οι Τούρκοι είναι Παναγίες μπροστά του. Το λέω εγώ, το ξέρω, έτσι. Και μισέλληνες, απίστευτα. Μπορεί να βρεις και ένα Τούρκο και να σου πει να πάμε να φάμε ένα μπακλαβά να παίξουμε ένα τάβλινα. Αυτοί είναι πολύ, πολύ, πολύ τζιχαντιστές. Πολύ φανατικοί οι Βόσνοι. Γάμο το κερατό μου είναι. Είναι η πληγή των Βαλκανίων. Αυτοί ξέρεις τι είναι. Απίστευτο πράγμα. Γι' αυτό κάνανε και αυτά μέσα εδώ στο Καραϊσκάκι και θα κάνουν και θα δεις σήμερα θα γίνει. Έγινε, ε.
Τι θέλω να σου πω, για το παιδάκι θέλω να πω, ναι, που σκοτώθηκε. Ναι, ναι. Μάλλον, κοίταξε, να δεις, εύχομαι να μην είναι τίποτα. Δηλαδή, μάλλον στην προσευχή ήταν το παιδί. Καμιά αδέσποτη έφυγε κανένας από κανένα όπλο. Ναι, ναι, δεν δεν το σημαδέψανε. Ε? Δεν το σημαδέψανε, αδέσποτη. Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι λέμε, ότι είναι αδέσποτη. Υποθέτουμε. Υποθέτουμε. Ήταν καθημερινός, μακάρι να είναι. Να είναι μακάρι τώρα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αλλά αυτά συμβαίνουν δυστυχώς. Σε περιοχές τέτοιες και τα λοιπά, και μπορεί να γίνει. Δηλαδή, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό το θέμα. Ένας ανεύθυνος εκεί πέρα μπορεί να του εξπροσώθησε το όπλο, του φύγει η σφαίρα και πήγε να είναι αυτό. Δεν είναι τίποτα θρησκευτικό, κατάλαβες τι λέω. Διότι ήταν η ώρα της προσευχής το παιδάκι. Προσευχόταν, ήταν η ώρα. Από την κάνω θρησκευτικό. Από την κάνω θρησκευτικό. Δεν ξέρουμε αν είναι από Τσιγκάνους. Έτσι ήταν. Αλλά εκεί πέρα έχει γεμάτο και Ισλαμιστές. Κάτσε, δεν είναι. Μην τα ρίχνουμε μόνο στους Ρωμά. Είναι η Ρωμά λίγο τραλαλά. Τα ξέρουμε. Αλλά μην το. Εντάξει, τώρα λένε ότι έχουν πιάσει πολλούς και είναι θέμα ορών. Να δούμε. Έγινε, ρε. Άντε, γεια. Για καλά. Και ένας φίλος εδώ πέρα μου γράφει. Γιώργο, όταν η Θήρα 7 τραγουδούσε χορό Αλβανέ, Αλβανέ, δεν θα γίνει άνθρωπος ποτέ. Ο επίσημος Ολυμπιακός σιωπούσε, δεν έβγαζε καμία ανακοίνωση. Όταν σπέρνεις ανέμους, θεωρίζεις θύελες. Έλα, φίλε. Εγώ ναι. Είμαι Γιώργο. Εσύ. Γιάννης Καλυθέα, τι γίνεται. Έλα, Γιάννη. Λοιπόν, για τους Βόσνιους, αυτό που είπε ο φίλος που είχε προηγουμένως, αυτός που είχε πει ότι είναι χιμπατζίδες, ναι, συμφωνώ και επαυξάνω, αλλά θα σου πω ποια είναι η αιτία αυτής της προκλητική συμπεριφορά που έχουν απέναντί μας. Και ειδικά αυτή τη ανέτεια προκλητικότητα που επέδειξαν στο Καραϊσκάκι. Η αιτία λέγεται Τουρκία. Αυτή η χώρα, Βοσνία, όπως και η Αλβανία, παίρνουν γραμμή από Τουρκία. Στην πολιτική και κατ' επέκταση και στον αθλητισμό. Εκεί οφείλεται αυτή η προκλητική συμπεριφορά τους. Γι' αυτό και έχουν αυτόν τον φανατισμό. Τον οποίο δεν επιδεικνύουν όταν παίζουν με άλλες χώρες. Λοιπόν, ο φίλος προηγουμένως που είπε για τη Βοσνία, δεν υπάρχει τίποτα να ζηλέψει αυτή τη χώρα. Μια τριτοκοσμική χώρα είναι, χωρισμένη στα τρία, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Βέβαια, η εθνική Βοσνία εκπροσωπεί το μουσουλμανικό στοιχείο, έτσι. Γιατί οι υπόλοιποι Σέρβοι και Κροάτες έχουν σωματωθεί στις δικές τους ομάδες οι παίκτες. Λοιπόν, και αυτό γιγαντώθηκε πάρα πολύ. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Στο Καραϊσκάκι, εμείς είχαμε τιμωρηθεί με 75.000. Για το πανό που σηκώσαμε. Ναι. Αυτοί τι τιμωρία φάγανε. Δεν ξέρω, νομίζω τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, οι Αλβανοί για το πανό που σηκώσανε στο Euro, το θυμάσαι, για την τζαμουριά, ναι, τιμωρηθήκανε. Δεν το ξέρω. Ούτε αυτοί. Εγώ δεν άκουσα τίποτα, αφού δεν το ξέρεις και εσύ. Δεν τιμωρηθήκανε. Λοιπόν, εμείς για το πανό που σηκώσαμε, που ήταν αντίδραση φυσιολογική σε αυτά που μας κάναν, φάγαμε 75.000. Λοιπόν, είναι η πολιτική που υποστηρίζει το μουσουλμανικό στοιχείο, για να μην πολυλογούμε. Και αυτό γιγαντώθηκε βέβαια πάρα πολύ την οκταετία Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα. Το Χουσέιν κατάλαβε γιατί το τονίζω, έτσι. Λοιπόν, έχω τι βέβαια αυτός αποφασίζει μόνος του. Ποιο είναι του συστήματος ήταν για αυτός. Γι' αυτό και τον Τραμπ τώρα πάνε να τον φάνε, γιατί δεν είναι δικός τους. Γι' αυτό πάνε να τον φάνε. Δεν βγήκε χιλάρι, τους χάλασε τη δουλειά. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο λόγος του φανατισμού τους. Λέγεται Τουρκία, λοιπόν. Αυτή είναι η αιτία. Τώρα, ήθελα να πω για τους φίλους μου τους Βάζελους, που όταν γίνεται κριτική στον Παναθηναϊκό και αντιπαραθέτουν την πορεία τους στην Ευρώπη, που πήγανε στους 4 στο 85 και ακούω συνέχεια για τον γκολ του Ρότσα και την πορεία του 96. Λοιπόν, συμφωνώ και επαυξάνω αυτά που κάνανε στην Ευρώπη, σαν Έλληνας, έτσι, το διευκρινίζω. Αλλά μεταξύ μας μην δουλευόμαστε. Το 96 είχε στους ομίλους την Πόρτο και την Άντ, τις ομαδάρες. Μετά πήγες κατευθείαν στο 8 με τη Λέκια, άλλη ομαδάρα εκείνη. Την κλάση σου την έδειξε με τον Άγιαξ. Για το 85 μην μιλάς τώρα και μου λένε όλοι για τον γκολ του Ρότσα. Για θυμηθείτε τα παιχνίδια με την Κέντεμπρο και τη Λίνφιλτ. Τα τέσσερα παιχνίδια με την Κέντεμπορ και τη Λίνφιλτ. Τα γκολ να δούνε μόνο. Και τα κάλπικα πέναλτι σε κάθε αγώνα. Λοιπόν, μην δουλεύομαστε μεταξύ μας. Το ξαναλέω, συμφωνώ και επαυξάνω αυτά που κάνει ο Βαρδινογιάννης και στην Ευρώπη. Με τη διαιτησία.
Μπράβο του, χίλια μπράβο. Υπάρχουν πολύ χειρότερα. Βλέπει Εθνική Γερμανία, Μπάγερ Μονάχου. Όργια έχουν γίνει με αυτούς τους δύο. Λοιπόν, πολύ καλά έκανε. Και τι άλλο ήθελα να πω. Εντάξει, Γιώργο, αυτά. Έγινε, ευχαριστώ. Τα λέμε έτσι. Για καλά. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Ναι. Γιώργο. Ναι. Προλαβαίνω. Λέγε. Ναι, ξέχασα να συμπληρώσω. Αυτός ο ακροατής που πήρε χθες και μίλησε για τους παράγοντες του ποδοσφαίρου με Λιθανίδη και Βαρδινογιάννη και αυτά. Ναι, για τον Βαρδινογιάννη είχε κάνει λάθος. Και εγώ ήξερα αυτά που είχε πει ο Χατζηνικολάου. Για τον Μελισανίδη, από αυτόν τα έμαθα. Λοιπόν, γιατί όμως όλοι αυτοί υποστηρίζονται από το σύστημα? Έτσι, γιατί όταν ο Μελισανίδης δίνει πετρέλους Αμερικάνους, ο Κόκαλης είχε αυτή τη σχέση που ξέρουμε με την Ανατολική Γερμανία κλπ. Γιατί το σύστημα τους υποστηρίζει όλους αυτούς? Γιατί το ποδόσφαιρο είναι μέσο αποβλακοποίησης της κοινωνίας. Γι' αυτό υποστηρίζονται αυτοί από το σύστημα. Βλέπεις τώρα στην Ευρώπη αυτά τα που μαζεύονται στους δρόμους, τα public viewing, πώς τα λένε αυτά, το κάθε μιξιάρικο τώρα που δεν ξέρει τι είναι corner και around και κάθονται και περιμένουν τον άλλον να πανηγυρίσει για να καταλάβουν ότι πήγε goal. Δηλαδή και βάζουν και τις γυναίκες τώρα ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, προωθούν το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Άστα τώρα, είναι πολιτική όλα αυτά. Για χαρά που είναι, για χαρά. Για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργη. Καλώς τώρα. Καλά. Έχει, θα σου πω για το θλιβερό γεγονός που έγινε χτες. Με το μαθητή. Ναι. Είδα σου μαθητή στο γιο μου. Έλα, ρε. Ήμουν εκεί χτες. Στο ίδιο σχολείο πάει σου. Ναι. Αυτός είναι πιο μεγάλος διαφορά από το παιδί του σχολείου. Ναι, ναι. Ήμουν εκεί εγώ, αλλά στην αρχή μετά έφυγα, άφησα τη γυναίκα μου. Όταν έγινε το περιστατικό, ήσουν εκεί? Όχι, όχι, Γιώργη, δεν ήμουν εκεί. Ήμουν γύρω σε 7.30 έφυγα εγώ εκεί που άρχισε η γιορτή. Στην αρχή έπαιξα με το πιτσιρικά λίγο, του λέω φεύγω, πάω στο μαγαζί. Ναι, θα τα πούμε μετά, του λέω. Ναι. Και άφησα τη γυναίκα μου εκεί, είχε κόσμο. Και σχηματίζω ότι η πρώτη σκέψη που έκανε ήταν ευτυχώς που δεν ήταν ο γιος μου. Ναι, Γιώργη, κανένα δεν κατάλαβε ότι ήταν από σφαίρα, σήμερα το μπορεί να ανακαλύψανε. Έπεσε το παιδί κάτω στην Πασκευή. Ναι, όλοι νομίζαμε ότι είναι υποδήλωση. Είναι στο γήπεδο του Χαρναϊκού το, ναι, το σχολείο αυτά. Είναι δύο. Είναι κοντά στο κέντρο του Μενιδίου. Τι κουνάμε σε λίγο άλλο για αύριο τσιγκαντιστέ. Εκεί έπεσε κάτω το παιδί στην Πασκευή. Και αυτοί νομίζαν όλοι γιατί ήταν και δύο γιατροί. Ότι η λιποθύμηση είχε χτύπησε. Ότι η λιποθύμηση είχε χτύπησε και το πήρε στον ασθενοφόρο. Αλλά από ό,τι θα είπαν ένα από του δύο γιατρού ότι ήταν νεκρό. Αυτό το κατάλαβα αμέσω λόγω του παγίσματο. Σήμερα το ανακαλύψαν αυτό ότι εκεί υπάρχει ένας καταβλισμός, αλλά σε απόσταση πάνω 500 μέτρα. Αυτοί κάνουν γλέντια συνήθως εκεί. Και τώρα δεν ξέρω πώς, τι σφαίρα από που ήρθα. Τώρα το σχολείο το έχουν κλείσει φυσικά από, από τη νύχτα, από τα ξημερώματα και το έκανε έρθνα η ασφάλεια εκεί. Τώρα θα δουν από πού προήλθε αυτό η σφαίρα. Τώρα, και η μητέρα του είναι εκπαιδευτικός, είναι εκεί στο ίδιο σχολείο η μητέρα του παιδιού του σχολεμένου. Πολύ θλιβερό, Γιώργη. Τραγικό, τραγικό γεγονό. Τώρα, Γιώργη. Την έχουμε και γειτόνισσα, είναι και στο σπίτι μας δίπλα. Μένει και δίπλα το παιδί. 50 μέτρα από εμάς. Πολύ άσχημο. Τώρα από πού μπορείτε σφαίρα, τώρα από αυτούς, γιατί αυτοί κάνουν γλέντια συνήθως, αλλά δεν έχω ακούσει πυροβολισμούς, να σου πω τις άλλες φορές. Αλλά αυτοί συνήθως θα κάνουν απογεύματα τα γλέντια. Γιατί εμείς είμαστε στο κεντρικό Μενίδη, είμαστε πιο μακριά από αυτούς. Το σχολείο είναι λίγο κοντά, αλλά αυτοί κάνουν γλέντια από ό,τι λένε εκεί κάποιοι γύρω στο σχολείο. Ακούνε, γιατί σε εμάς δεν ακούνε το άλλο. Στο Μενίδη που μένεις, γνωρίζεις τον Χρήστο το Χολίδη? Και το Βασιβαριστά. Όχι, μιλάω για τον αδελφό του Παλαιστή του Ολυμπιονίκη. Όχι, δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Όχι, αυτό. Δεν είναι ιδιάτες, γνωρίζω παλιούς που πέσαν στο Χαρναϊκό, Φιλίγκο, το Μάγκο, παίζει και εσάς ο Φιλίγκος. Ναι. Αυτός το ξέρω, ο Μάγκος έχει και πρακτορείο. Αυτός τους ξέρω Παραβολιδάκη, στο Δρόσο, με τη μεγάλη ομάδα τότε, ο Κοκκινόπουλος, τα Φιλάς. Με τη μεγάλη ομάδα, το 82 τους είδα τότε, δεν έχασα παιχνίδι, που χάσανε ένα βαθμό. Αυτός γνωρίζω. Τι βλέπεις για σήμερα? Γιώργη, δύσκολο. Δύσκολο. Αν καταφέρουμε και κλέψουμε τίποτα, βάλουμε κανένα γκολ σε καμιά κόντρα, σε κανένα στημένο. Δύσκολο, Γιώργη, δύσκολο. Δύσκολο το παιχνίδι. Σίγουρα θα τους δώσουμε χώρο, σίγουρα θα έχουμε πιέση.
Ναι. Και πέρα ο Θεός και η ψυχή του. Ναι. Έγινε ρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Να σε καλά. Έλα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε κάποια, έχουμε 2-3 λεπτά τουλάχιστον. Ο καλός κύριε καθηγητή. Για λέγε ναι. Ναι. Τώρα δηλαδή τα βάλανε με τους Βοσνίους επειδή απόψε αισθάνονται ότι κινδυνεύουν, γιατί πολλά ακούω, πολλές κατηγορίες κύριε Γιώργο μου. Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Κατηγορίες ναι. Σχετικά με ό,τι έγινε στο Φάληρο. Ναι, αλλά στο Φάληρο από ό,τι θυμάμαι ήταν και Σέρβοι οι οποίοι είχαν έρθει για να κατηγορήσουν τους Βοσνίους. Οι Βόσνοι κάνανε ό,τι κάνανε όταν έμπηκε τον Πολ, έτσι δεν είναι. Ρίξανε φωτοβολίδες και λοιπά. Τώρα ποιος μιλάει δηλαδή. Άρα, μισό λεπτό, μιλάει. Όταν ο Τσίκο να πούμε ξεβράκωσε τον άλλον. Άλλο αυτό ήταν πάνω στη φάση. Έλα, αυτό, δεν είμαι έτσι. Κύριε καθηγητά, με συγχωρείς. Ναι. Δεν δώσανε δικαίωμα. Ναι, εντάξει, εγώ λέω κάτι άλλο κύριε Γιώργο. Το οποίο φαίνεται να το αγνοούν. Ότι ήταν και Σέρβοι, δεν ξέρω πώς μπήκαν. Ήταν και Σέρβοι μαζί με τους Έλληνες βάσει της αυτής της ιεράς ανίερης συμμαχίας των Ορθοδόξων, γιατί παίζει ρόλο αυτό που λέω, και λησμονούν όλοι τη σφαγή που έγινε στη Σρεμπρένιτσα. Αυτή γιορτάζεται κάθε χρόνο. 7.500 ήταν η μεγαλύτερη, προσέξτε, η μεγαλύτερη σφαγή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από ποιους? Από τα τσιράκια του Μιλόσεβιτς. Ποιοι ήταν αυτοί οι Σερβοβόσνοι? Ο Καρατζίτς και ο Μλάντιτς, ο στρατηγός, η κυβέρνηση του Πάλε, οι οποίοι τους φάξανε, προσέξτε κύριε Γιώργο, τον Καρατζίτς, ο οποίος τον είχε φέρει εδώ με τα φανών και λαμπάδων ο Μητσοτάκης, όταν κυβερνούσε, το 2, μην το ξεχάσουμε αυτό, γιατί τότε ακριβώς γίνανε αυτά, τους έχουν συλλάβει βέβαια. Το θέμα είναι το εξής, ότι παίξαν οι Ευρωπαίοι πολλά έργα, ειδικά οι Άγγλοι σχολήθησαν με το θέμα αυτό, διότι έγιναν φοβεροί βιασμοί πέραν των δολοφονιών από γυναίκες που είχαν μέσα των βιασμών τα έμβρια, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και είναι πάρα πολλά, δεν τα ξέρει ο κόσμος τι έχει γίνει, αλλά και το χειρότερο ποιο ήταν, ότι εστάλησαν από εδώ νέοι. Δεν ξέρω αν ήταν η εκκλησία, ήταν ακροδεξιά. Έστειλαν νέους από εδώ να πολεμήσουν τους μουσουλμάνους. Και ξέρετε και κάτι άλλο, γιατί έχω τα τεκμήρια των εφημερίδων, βέβαια δεν είμαι εγώ ανταποκριτής. Ξέρετε και κάτι άλλο. Οι Βόσνοι ήταν οι πιο ειρηνικοί από τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Είχαν οι άλλοι σκοτωθεί μεταξύ τους Σέρβοι και Κροάτες, αν θυμόσαστε. Και είχαν προτείνει από το Ιράν τότε το επαναστατικό να τους στείλουν Μουτζαχεντίν. Και είπαν δεν θέλουμε τίποτα, δεν έχουμε ανάγκη τίποτα. Θέλουμε την ειρήνη μας. Ήταν η πιο ειρηνική η Βόσνη. Τώρα όμως εμείς θυμηθήκαμε αυτά. Μισό λεπτό. Εάν η αιτία ναι. που φέρθηκαν έτσι οι Βόσνοι μέσα στο Καραϊσκάκης ναι. ήταν οι Σέρβοι, ναι. αυτό θα βαλεί σήμερα. Όχι, τώρα είναι από ό,τι καταλαβαίνω είναι εξοργισμένοι. Αλλά από την άλλη μεριά. Ας καθησυχάσουμε του συμπατριώτας μου ότι αυτός ο προπονητής, όχι επειδή είναι Γερμανός, προσέξτε, καμία σχέση, ότι αυτός ο προπονητής φαίνεται, λέω φαίνεται και θα φανεί, να έχει κληρονομήσει κύριε Γιώργο την τύχη του Ρεχάγκελ. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον. Μπαρμπούνια με τον κόλο στην πισίνα. Δεν το αμφισβητείτε. Όχι, αυτό μα το επαυξάνω. Α, λοιπόν, προσέξτε. Το σημερινό πραγματικά είναι σαν τελικός. Διότι έχουν συνεχεία τα ίδια παιχνίδια. Ακριβώς. Επειδή η Ελλάδα δεν έχασε από το Βέλγιο, ενώ εκείνοι έχασαν με 4, δεν έχει σημασία τόσο το σκορ. 4 ή 5. 4, νομίζω. Νομίζω 5. Α, μπορεί να κάνω. Αν έβαλα τα εμνή μου, 5. Μπορεί, κύριε Γιώργο μου, δεν είμαι απόλυτα, μπορεί να κάνω. Τέλος, αυτό δεν είναι το λιγότερο σημαντικό. Προσέξτε, τα υπόλοιπα παιχνίδια έχει την Κύπρο η Ελλάδα. Έχει και η Βοσνία την Κύπρο και την έχει έξω και τις έχουν έξω. Ξέρετε ότι η Κύπρος θα το δώσει στην Ελλάδα. Δεν διεκδικεί και τίποτα. Ενώ με τη Βοσνία θα προσπαθήσει να κόψει βαθμό. Δεν μιλούμε βέβαια για το λόφο του Γιβραλτάρ, αφού μπήκαν και αυτές οι ομάδες, ούτε για την Εστονία. Συνεπώς, εάν φέρει ισοπαλία σήμερα και διατηρήσει την προήγηση του ενός βαθμού, κατά ένα βαθμό θα προηγείται. Ναι, θα συνεχίσει. Προσέξτε, το μόνο κινδυνεύει μόνο από το να φέρει χειρότερο αποτέλεσμα με το Βέλγιο, εντός έχουν και οι δύο. Εάν φέρει χειρότερο αποτέλεσμα από ό,τι θα φέρει
οι Βοσνοί έχουν και δύο το Βέλγιο μέσα. Βέβαια, προηγείται ο αγώνα Ελλάς-Βέλγιο. Είναι το Σεπτέμβριο. Ενώ το με Βοσνία-Βέλγιο τον Οκτώβριο. Τελειώνει και θα αρχίσουν τα μπαράζ. Τα λέω αυτά γιατί πραγματικά απόψε, εάν μπορούσαν και κλέψουν, πώς το λένε οι Έλληνες, πώς το λένε, ξέρετε πώς το λένε, με μισό γκολ, αυτό το μισό γκολ, με μισό γκολ να μπορέσουμε, με μισό γκολ. Λέτε και οι μπάλα κόβεται στη μέση, τέλος πάντων. Αυτή η νοοτροπία καλά, είναι φοβερή νοοτροπία. Έτσι ακριβώς δεν πρόκειται να κάνουν ποτέ ομάδα. Και αυτά που λέει ο Βιεμάν, γιατί να μην κάνουν και γιατί να, και του λέτε εσύ, δεν έχουν ομάδα. Όμως το όλο το μυστικό είναι στη λέξη ελληνικός, ελληνικός. Αντί να πούνε δεν έχουμε τίποτα, να μπορούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα, να μπορούμε να αλλάξουμε. Εδώ οι Άγγλοι και δεν καταλαβαίνουν και δεν αλλάζουν το ποδοσφαιρό που έχουν τόσους ξένους μέσα. Και μένουν στο ίδιο, τη σέντρα και την κεφαλιά. Και για το ποτέ δεν μπορούν να μάθουν μπάλα, παρότι έχουν τόσους μεγάλους τεχνίτες φέρει στις μεγάλες ομάδες. Το λέω αυτό, κύριε Γιώργο μου, γιατί πιστεύω ότι με την τύχη που έχει, αν πάρει μια ισοπαλία σήμερα, ουσιαστικά τελείωσε, απλώς να έχει ένα καλό αποτέλεσμα με το Βέλγιο. Να, και θα πάει αυτό. Μια όμως, που είπες, ναι, συνέχισε. Προσέξτε, κύριε Γιώργο, θέλετε να πείτε, παρακαλώ. Ήθελα να δείξω μια παρέδειξη, μια που είπες για Αγγλία, ναι, ότι πήγε τελικό. Ναι. Στους νέους κάτω 20. Under 20, ναι. Ναι, ναι, πήγε τελικό. Ναι. Κέρδισε τη Ρέα την Ιταλία και ξεχώρισαν ένας 19χρονος, ναι, ο Σολάνκε που παίζει στην Τσέλσι. Δεν έχω πληροφόρηση, ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι φουνταριστός του Σεντερφόρ. Ναι, ναι. Και ένας άλλος 19χρονος, ο Λούκμαν που παίζει στην Έβερτον. Α, στην Έβερτον, ναι. δεν τον έχω προσέξει. Και αυτοί σκοράρουν εύκολα. Ναι, θυμόσαστε πριν από 8 χρόνια που το πήραν οι Γερμανοί. Και ορισμένοι από αυτούς ανεδείχθησαν πριν από 8 χρόνια, το 9. Αναδύθηκαν. Αναδύθηκαν. Ο Μίλλερ. Εγκλέους 4-0, το θυμόστε. Ο Μίλλερ. Ναι, 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 ναι. Ο Ρόις. Ο Ρόις, όλοι αυτοί ήταν, τότε ήταν στη φουρνιά αυτή. Ήταν στη φουρνιά αυτή. Ναι, αυτό έχω να πω, κύριε Γιώργο, ότι πάλι πάνε να κλέψουν. Προσέξτε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν η Ελλάς, εφόσον βγει Δευτέρα, θα τεθεί επικεφαλής. Είναι πιθανόν. Δεν ξέρω μετά την αποτυχία, η οποία ήταν και αφύσικη αποτυχία. Ξέρετε, τη τελευταία διοργανώσεω. Ναι. Διότι η Ιταλία, μάλλον η Ιταλία ή η Ισπανία, θα είναι ένας εκ των τεσσάρων ισχυρών στα 4 παιχνίδια. Όποια βγει δεύτερο, τις δύο. Ναι, ναι. Οπότε στο ένα παιχνίδι, αν τυχόν πέσει με Ιταλία, καταλαβαίνετε, δεν, και να μπορεί να, και να αξίζει, δεν γίνεται τίποτα. Μπορεί, κινδυνεύει όμως την Πορτογαλία, η οποία έχει χάσει από την Ελβετία, είναι 3 βαθμούς πίσω. Αν δεν το ανατρέψει αυτό, θα βγει και αυτή η δεύτερη. Οπότε, με όποιον ασθενή πέσει, ξέρουμε, η Πορτογαλία. Μακάρι τώρα να πέσουμε με τους Πορτογάλους. Α, νομίζετε ότι θα επαναληφθεί το. Πελατάκια δεν είναι. Δεν είναι το ίδιο τώρα. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Καλύτερα να αντιμετωπίσουμε μια πιο ανίσχυρη ομάδα. Αλλά οι Πορτογάλοι είναι πελάτες χρόνια. Εντάξει, στα επίσημα ήταν εκείνη τη διοργάνωση, τα εγγένεια και το και ο τελικός. Και στον πρώτο ήταν ποιο ήταν, ενθυμίστε ποιο ήταν ο Ιταλός διαιτητής, ο Μέγας Φιλέλλην που έδωσε και το πέναλτι. Θυμόσαστε. Ο Γράσος. Ο Γράσος. Ο Γράσος. Ναι, 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 ναι. Κύριε Γιώργο, έγινε. Έχω ακόμα ένα λεπτό ή όχι. Γρήγορα, όμως υπερβολικά γρήγορα. Ναι, 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 κύριε Γιώργο μου. Θέλω να πω ότι, όπως είπε χθες ένας κύριος, που είπε με στοιχεία πόσο έτρεξε η Γιουβέντους το πρώτο ημίχρονο. Προσέξτε. Ναι. Αυτό είναι παντάπαση, σωστό. Ήταν κουρασμένη και το προσεπάθησε, το επιχείρησε στο τελικό του 11 η Manchester United με την Μπαρσελόνα που ήξερε ότι είναι ανώτερη. Και την έπαιξε στην αρχή ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Μετά κουραστήκανε στο δεύτερο, φάγανε 3. Δηλαδή ήταν 1-1 και έγινε 3-1. Θέλω να ξέρετε πώς μοιάζει αυτό. Αυτό μοιάζει με ένα δρομέα ή μια αντοχής ή αντοχής, ο οποίος φεύγει μπροστά μόνος του και νομίζει κανείς ότι θα νικήσει, και όταν έρχεται στις τελικές ευθείες, καταλαβαίνετε, μένει πίσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι καταχαρής, κύριε Γιώργο μου, που το τρίο Παστοράλ με αυτόν τον τερματοφύλακα πάνε για τον κρεμό. Τελείωσαν. Ευχαριστώ. Έγινε, για χαρά. Γιώργο, λέει, ένα μεγάλο Ολλανδικό περιοδικό έκανε μια ψηφοφορία για την ανάδειξη των 5 καλύτερων παιχτών όλων των εποχών. Άκου τι έβγαλε ψηφοφορία. Πρώτος ο Μέση. Δεύτερος ο Μαραντόνα. Τρίτος ο Κρόιφ. Τέταρτος ο Πελέ και πέμπτος
ότι κοντά μας και σήμερα ήταν η Κοσμοτέ. 10 παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι Βοσνία-Ελλάδα από το Real, δηλαδή μετάδοση. Ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα. Γεια χαρά. Κατά 13.000, αλλά τα εισιτήρια σήμερα είναι περιορισμένα 10.000 και κάτι. Έλληνες θα είναι τα παιδιά του Γαλανόλεπτου του Φάρου. 40 ταξιδεύουν τώρα από το Βελιγράδι για τη Ζένιτσα. Δύσκολο γήπεδο οπωσδήποτε. Βέβαια στην εποχή μας δύσκολα επηρεάζει και οι παίκτες. Ο παίκτης δεν αντιμετωπίζει ρόλο. Νομίζω όταν έχει παίξει την Μπουντεσλίγκα από τα παιδιά, έχει παίξει στην Ιταλία, οι περισσότεροι παίζουν στο εξωτερικό και σε γήπεδα που είναι 60-70 χιλιάδων θέσεων δεν επηρεάζεται. Επηρεάζει βέβαια στους παίκτες της έδρας. Δηλαδή, όταν παίρνει την έδρα σου, νιώθεις μεγαλύτερη αυτοποίθηση μπροστά στο κοινό σου. Δεν νομίζω ότι πλέον το είχε πει κάποτε ο Μέση και οι υπόλοιποι ότι θα παίξουμε στη Μαδρίτη, φανατικό κοινό και λέει εμάς και δεν μας απασχολεί καθόλου. Αν μπορούν να βοηθήσουν, λέει, οι οπαδοί της ομάδας, βοηθούν την ομάδα τους. Εμείς λέει τι πρόβλημα να έχουμε. Έχουμε παίξει εκεί πέρα που είναι 100.000 τέσσερα. Και με άλλες ισορροπίες. Γι' αυτό σου λέω δεν επηρεάζει το φιλοξενούμενο. Το φιλοξενούμενο μπαίνει μέσα να παίζει την μπάλα. Επηρεάζεται θετικά βεβαίως, αν είναι ιδιαίτερα φανατικό το κοινό, το κοινό, το πιζάρισμα κτλ. Όχι πεντούχο. Εντάξει, αυτό τη βοήθεια θα την έχει ο Τσέκο και οι υπόλοιποι παίκτες, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται ο Τσέκο δηλαδή τώρα ή ο Πιάνης 10.000 να φωνάζουν όταν έχουν παίξει σε τέτοια γήπεδα με τις ομάδες τους. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι και συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο τον Αγροατή ότι η εθνική ομάδα θα είναι τυχερή αν δεν δεχτεί πρώτη γκολ. Αν δεχτεί πρώτη γκολ, νομίζω μετά πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν μου λες επάνω στο Τσέκο να παίξει man to man κάποιος που θα δίνει στην Ελμάκη ή δεν θα του δώσει τη χώρα απλά. Δεν το δέχομαι. Κοίταξε, είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Ο Μανολάς το ξέρει πάρα πολύ καλά. Πώς θα το βρει να έχει αντιμετωπίσει. Όταν είχαν παίξει εκείνο το 3-0. Με τον Μανολά παίρνει την ίδια ομάδα και σίγουρα το ξέρει. Ξέρεις τι είχαν κάνει τότε οι Βόσνοι, είχαν κάνει ένα απλό τρίκ στην επίθεση. Δηλαδή έβγαινε ο Ιμπίσεβιτς για την μπάλα για κεφαλιά. Τράβαγε τον κεντρικό αμυντικό μαζί του και έβγαινε ένα εναντίον ενός ο Τζέκο και ο Τζέκο έκανε όλη τη ζημιά. Δηλαδή βγαίνει όπως το βόλι, σηκώνεται κάποιος που στα καρπώσει ναι, και καρπώνει. Αυτό έκανε να κάνουν στην επίθεση Βόρνη. Είναι ένας τρόπος στις τιμένες μπάλες κυρίως στα κόρνερ. Και ο Τζέκο. Ακριβώς, ο Τζέκο να νταμάρει να πούμε. Αυτό σε αυτή την παγίδα τον έχουν διαβάσει βεβαίως. Όταν χάσαμε 3-0 το κατάλαβαν τα παιδιά μετά. Και λέει δεν το δουλέψαμε αυτή την τακτική. Έχω την αίσθηση όμως ότι τη ξέρουμε αυτή την τακτική. Ο Σκύπερ θα κινείται κασέτες. Θα περιμένει δηλαδή ότι θα σκοτώνουν δύο Βόσνοι, ξέρω ότι τρίτος Ζάνα Τζέκο. Πάντα αυτό το συνδυασμό στα αρτημένα. Εντάξει τώρα στο παιχνίδι που θα βγουν σε γρήγορες επιθέσεις. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί οι Βόσνοι διακρίνονται για πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, ταχύτητα. Διαθέτουν παίκτες που μπορούν να κάνουν να πάνε στη στιγμή τη ζημιά. Μπορούν να παίξουν εκτός περιοχής, εκτός περιοχής. Έχουν αυτό το δέμο να το πιάνει τη φαρτή στην πάρα εκτός περιοχής. Μπορεί να σου κάνει τη ζημιά, δηλαδή. Είναι σαν πέναλτι, ρε παιδί μου. Ναι, μακάρι ναι. Να γίνει φάουλ στην περιφέρεια, μακάρι να. Είναι δύσκολο παιχνίδι, οπωσδήποτε. Δύσκολο παιχνίδι. Έγινε με γιάννη. Γιώργο, να σου πω και κάτι για τον φίλο Ακροατή που μα ακούν τώρα. Ναι. Μην περιμένουν από αυτή την ώρα να βγάλει θέαμα, να βγάλει. Δεν έχουμε παίχτες τέτοιες που μπορούν να είναι. Παραγωγή θεάματος. Αυτό, ουσία, εντάξει, αυτό ας το πάρουν απόφαση όλοι οι Έλληνες. Εγώ δεν πάρω απόφαση εδώ και 40 χρόνια. εντάξει είναι ο σωματότυπος των παικτών, είναι η κουλτούρα μας, είναι το DNA μας, δεν μπορούμε να παίξουμε. Κάποτε λέγανε να παίξουμε σαν την Ισπανία. Εντάξει τότε να κάνουμε τους Ισπανούς Έλληνες για να παίζουμε σαν Ισπανοί. Κάθε χώρα, κάθε παίκτης έχει το δικό του τρόπο, δηλαδή με αυτή την μπάλα και βγαίνει και μέσα από το σώμα το ίδιο την ανάπτυξή του, δεν είναι. Δεν μπορεί να παίξει. Μιλτιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε 10 παρατέρα, ξεκινάει. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή. Γεια. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Α, εγώ είμαι Γιώργη. Καλησπέρα σου. Γεια. Δεν μου λέτε, Γιώργη, γιατί έχω τρελαθεί λαδιά από το πρωί, α πούμε το πρωί. Η Ελλάδα στη Βοσνία δεν παίζει. Δεν ναι. Παίζει στη Γερμανία. Λοιπόν. Για να μην τρελαθούμε κιόλα. Ξαφνικά έγινε η Βοσνία, η Γερμανία νούμερο 2. Άσε που δε κανονικά το σημερινό παιχνίδι το απόψινο για μένα θα έπρεπε να πάει 0-3 και να τιμωρηθεί και η Βοσνία στην της άλλης. Γιατί η Βόσνη, εγώ συγγνώμη θα το πω, αλλά είναι κάφροι οι οπαδοί που έχουν.
δεν είναι, επιτρέπεται να μην ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Βάζω στίγμα σήμερα, ο εθνικός ύμνος δεν θα ακουστεί στο γήπεδο. Βάζω και στίγμα, Γιώργο. Εννοείς ότι θα παιχτεί, αλλά οι οπαδοί δεν θα αφήσουν. Οι οπαδοί θα τον καλύψουν, ούτε καν θα ακουστεί. Εγώ θυμάμαι. Και ξέρεις όλο αυτό το πράγμα από τι γίνεται. Γιατί το συζήτησαμε ένα παιδί και έχει δίκιο. Επειδή έχουμε φίλοι με τους άσχημους τους εχθρούς τους. Έχουμε γίνει φίλοι. Δηλαδή με τους Σέρβους. Λόγω Σερβίας γίνεται όλο αυτό. Ήθελα να τα πω έτσι για να εκτονωθώ, ρε Γιώργο, συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Πάντως αγωνιστικά, μάλλον είναι καλύτερη μας. Κοίταξε, εντάξει, εντωμεταξύ και η. Γιατί τώρα σήμερα έμαθα και τι αποδόσει. Ένα λέει και 60 δίνει στη Βοσνία. Μπορεί να έχουν λίγο καλύτερου ποιοτικού παίκτες, εντάξει. Ακριβώς. Και αυτό φάνηκε στο μεταξύ μας πριν το πρώτο. Αν θυμάσαι έτσι. Είμαι στο πρώτο. Είχα δείξει μια καλύτερη εικόνα, πιο τεχνική ομάδα. Το 3-0 με το Σάντος ήταν. Ναι. Α, μάλιστα. Πάντως, εγώ πιστεύω, Γιώργη, δεν είναι καταστροφικό αποτέλεσμα σήμερα το Χ. Μισά ίσα είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Όχι από πλέον. Η πρώτη είναι το Βέλγιο, γιατί θύμισε μου. Ναι. Και δεύτερη. Εμείς. Α, μάλιστα. Και μην ξεχνάμε ότι μετά η Βοσνία έχει να δώσει μάτς στο Βέλγιο. Ναι, μάλιστα, ναι. Εντάξει. Έγινε, δε. Έγινε, καλή συνέχεια, Γιώργη. Για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Γεωργίου, μια μουσική ερώτηση να σας κάνω που με πέδεψε, με έκανε ένας φίλος μου. Για πάμε. Rolling Stones ή Beatles. Με ρώτησε μάλιστα εάν έχεις τη δυνατότητα να μην υπάρχει ένα από τα δύο συγκροτήματα. Ποιο θα επέλεγες? Δεν την έχω. Δεν την έχεις απάντηση. Όχι, δεν την έχω. Εγώ θα έλεγα Beatles. Πιστεύω είναι πιο δημιουργική από τους Rolling Stones. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο εγκεφαλική. Παρακαλώ. Θα έλεγα ότι είναι πιο εγκεφαλική. Ναι. Μια χάρη θέλω να μου κάνεις. Θέλω να μου βάλεις ένα από τα δύο τραγούδια που μου αρέσουν πολύ. Ένα του Otis Redding, το Try a Little Tenderness. Ή το Rolling Stones, το Under My Thumb, που είναι το αγαπημένο μου. Το Thumb, ξέρεις τι σημαίνει. Το Thumb. Thumb. Ναι, ξέρεις. Πατήχειρες. Μπράβο. Μπράβο. Η από κάτω όπιστο αντίχειρα. Ναι. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα. Ήμουνα στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Ναι. Με την Βοσνία. Ναι. Και το γιο μου, ο οποίος είναι μικρό παιδάκι. Μου έκανε εντύπωση. Τότε που είχαν γίνει τα έσχη. Που έγιναν τα έσχη, έχετε δίκιο. Και μου έκανε εντύπωση η αστυνομία του κύριου Τόσκα, η οποία κόντεψε να μας χδίσει, να μας ξεβρακώσει στην κυριολεξία, για να δει αν έχουμε δεν ξέρω τι, φαλτσέτες ή κάτω κρυγόνα ή δεν ξέρω βόμβες, κρότου λάμψη. Και δεν έκανε το αντίστοιχο στους Βόσνιους. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό, κύριε Γιώργη? Να ρωτήσω τον κύριο Τόσκα. Θα ρωτήσω τον μπακάλι της γειτονιάς. Έλατε. Δεν νομίζω να παραπάνω. Στον μπακάλι της γειτονιάς θα ρωτήσω. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν ότι πέφτανε τα. Κοντέψαμε να αφήσουμε τα κόκαλά μας εκεί, πέφτανε τα κροτίδες από τους τέτοιους καπνογόνα από τους Βόσνιους. Καλά, έχει δίκιο το παλικάρι που είπε πριν ότι δεν ακουγόταν εθνικός ύμνος. Καλά, μιλάμε για οπαδούς οι οποίοι είναι στα όρια του χιμπατζή, έτσι. Δεν το συζητάμε. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι όλα αυτά που λέτε, που λέω, που τα ζήσαμε, που ήμασταν μέσα τόσοι άνθρωποι. Εντάξει, η Εθνική Ελλάδος μπάλα δεν έπαιξε. Εντάξει, φάρδος είχε και ήρθε ένα, το θυμόμαστε πολύ καλά για να μην λέμε. Αυτό τώρα το εξαιρετικό κόλ του Τζαβέλα. Με το εξαιρετικό γκολ του Τζαβέλα ήταν πολύ τυχερή η Εθνική Ελλάδος. Εντάξει, μια φορά ήταν τυχερή εν πάση περιπτώσει και ίσως με ερωτηματικό και με το Βέλγιο, γιατί εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Η Εθνική Ελλάδος δεν είχε καλή απόδοση. Βρίζαμε όλη την ώρα του παιχνιδιού, ήταν τα μαύρα της τα χάλια. Καλά. Φιλικά δεν έπρεπε να κάνει ο κύριος Κίμπε και η ΕΠΟ. Φιλικά, ρε παιδί μου, δεν έπρεπε να μοντάριστεί η ομάδα. Αυτό που λες τώρα το έχουν πει πάρα πολλοί ακρόατες τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Μία απάντηση που για μένα είναι του κόλλου απάντηση. Ναι. Ότι τελείωσαν τα play-off πολύ αργά. Αλλά εδώ, όπως αν πάμε την εθνική ομάδα, οι περισσότεροι παίκτες είναι απ' έξω. Έτσι είναι, δηλαδή ο Μαδουλάς, ο Πασαθόπουλος, ο Ρέτζος έπαιξε play-off, ο Τωροσίδης έπαιξε play-off, ο Γιόλης έπαιξε play-off. Ναι.
Δηλαδή, ο Μίτογλου έπαιξε play-off. Ναι, πότε πληροφορήθηκε η ΕΠ ότι έχει play-off το πρώτο. Πότε το πληροφορήθηκε, τώρα δηλαδή. Όχι, όχι, ήταν προγραμματισμένα. Εδώ ακούω τόσο καιρό ο μεγαλύτερος τελικός λέει και όλο μας το κεφάλι για την πρόκληση στο Μουντιάλ παίζεται στη Βοσνία. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το ξέρει όλη η Ελλάδα. Μια γάτα να ρωτήσει στον δρόμο το ξέρει. Μόνο η ΕΠΟ να πούμε και όλοι αυτοί δεν πήρανε τα μέτρα τους να κάνουν κανένα φιλικό να μονταριστεί η ομάδα. Επαναλαμβάνω, το φθινόπωρο στο Καραϊσκάκι ήταν τα μαύρα της τα χάλια η Εθνική Ελλάδος. Αυτή είναι η αλήθεια. Με το Βέλγιο ήταν πιο μονταρισμένοι, πρέπει να το παραδεχτώ αυτό. Και επίσης, επειδή έγιναν τα έσχη όπως είπατε πολύ σωστά και τα περιέγραψα εγώ, γιατί είχα και μικρό παιδί και πέφτανε, είπαμε, τα καπνοβόνα πάνω στην κεφάλα μας από τους Βόσνιους. Μέσα στο Καραϊσκάκι δηλαδή, να παίρνει φορά και να κοπανά την κεφάλα σου. Γι' αυτό λένε όλοι σκέψη θα γίνει εκεί. Μπράβο. Ρωτάω εγώ τώρα, η ΕΠΟ δηλαδή υπάρχει? Δηλαδή αυτά δεν έπρεπε να έχουν καταγγελθεί? Ο άλλος, ποιος ήταν ο Τζέκο, ήταν που ξεβράκωσε τον παίχτη μας? Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή αν ήταν ανάποδα και το έκανε ο Παπασταθόπουλος, σας είπε ο Παπασταθόπουλος έχει ήθος και δεν το έκανε ποτέ, αλλά λέω, πες ότι ήταν ένας άλλος τύπου αλητία σαν τον Τζέκο και ήταν Έλληνας και το έκανε. Δηλαδή θα είχαμε τρύπα να κρυφτούμε? Η Ομοσπονδία της Βοσνίας θα μας τη χάριζε? Αν δεν μπορούν, κύριε Γεωργίου, αν δεν μπορεί η ΕΠΟ. Όπως λένε πολλές φορές για τη Βουλή τι τους πληρώνουμε, λέω και για αυτούς τι τους πληρώνουμε. Αν δεν μπορούνε, ας βάλουν τις παντόφλες τους και ένα μπουρνουζάκι και να καθίσουν στο καναπεδάκι και να βλέπουν Survivor, εντάξει. Αν δεν μπορούν. Αυτά καταγγέλλονται στην UEFA και στη FIFA αφθορεί και παραχρήμα όταν γίνονται. Και δεν άκουσα τη φωνή τους, κύριε Γεωργίου. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι τυχαίο αυτό που λέμε για την ΕΠΟ, οι πολλές αμαρτίες περιπεσούσα ΕΠΟ? Μπράβο. Δεν είναι τυχαίο, αλλά λέω ότι πληρώνονται αυτοί όλοι για να είναι ανύπαρκτοι. Και διερωτώ με, έκαναν μια διαμαρτυρία, γιατί είπε ο κύριος πολύ σωστά ότι 0-3 έπαινα να λήξει, ξέρω εγώ, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, κάποια κύρωση εμείς θα την είχαμε πάντως, αν γινότανε το ανάποδο. Δηλαδή αυτοί γιατί η ΕΠΟ, ας πούμε, είναι τόσο large, έτσι, και μουγκή. Και δεν ανοίγει το στόμα της. Ρωτάω, ορίστε, ένας της ΕΠΟ υπάρχει να βγει να απαντήσει, ρε γαμώτο, ειλικρινά δηλαδή. Γιατί πληρώνονται, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, άντε, καλό απόγευμα. Για καλά, φίλε. Για καλά, για καλά. Μακάρι να πάρει ένα χ να περάσουμε. Εντάξει, άντε. Για καλά, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Έλα, Χθες κάποιος σου είπε ότι τους αφήνεις αυτούς και μιλάνε και τα λοιπά. Και του απάντησες πάρα πολύ σωστά ότι εγώ δεν μπορώ να βάλω φερμουάρ από τη στιγμή που δεν βρίζουν. Σωστά. Ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι Βόσνιος και ήμουνα νόμιμος Βόσνιος χρόνια εδώ πέρα και δουλεύω. Και ακούω ένα στην εκπομπή σου να λέει ότι είμαι στα όρια του Χιμπατζή, ναι, όπως είπα. Αυτό δεν είναι βρισκιά? Όχι. Δεν είναι βρισκιά? Όχι. Είμαι χαρακτηρισμός. Χαρακτηρισμός. Και είμαι σωστός. Και είμαι σωστός. Τι είναι σωστό? Είμαι, λέω, σωστός χαρακτηρισμός. Δεν μπορείς, κύριε, να παίρνεις από τη φωτοβολίδα και να την εκτοξεύεις σε μικρά παιδιά. Εγώ είμαι κατά της βίας, συμφωνώ. Αλλά πες ότι εγώ ήμουν ένα αισθήσικος. Μα ο άλλος αγαμακτή. Κάτσε, δεν γίνεται αυτό. Να σου παίρνει ο άλλος τη φωτοβολίδα και να στείλει να πάω στα μικρά παιδιά. Δεν σου είπα, συμφωνώ ότι είμαι και κατά της βίας. Πώς θα τον ονομάσω? Πώς θα τον ονομάσει ο άλλος? Επάνω στην αγάπη που έχει το δικό του παιδί μέσα. Εντάξει, δηλαδή όποιος κάνει κάτι στραβό, ας πούμε, μπορεί να παίρνουμε και να βρίζουμε. Δεν είναι βρισιά. Ούτε τα θεία έβρισε, ούτε του είπε ότι πηγαίνει. Το χαρακτήρισε μαζί σύμφωνα με την συμπεριφορά του. Αυτό είναι και ιδεολογίε που λε. Ο χαρακτηρισμό και κάθε βρισιά είναι χαρακτηρισμό. Χαρακτηρίζει τον άλλον έτσι. Τέλο πάντων, το σημερινό παιχνίδι εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο. Ποιο είπε λίγο? Δεν άκουσα. Ποιο είπε λίγο? Είναι λίγο δύσκολο γιατί. Αυτό πρώτα απ' όλα δεν έχουν γίνει τελικά να δουν, ας πούμε, που είστε άλλο και τα λοιπά. Και δεύτερο, δεν ξέρω, αυτή η ομάδα δεν έχει ποιότητα. Δηλαδή μπορεί να πήρε κάτι αποτελέσματα, αλλά δεν έχει συμφώνηση. Τέλος πάντων, θα δούμε. Σίγουρα. Θα ρίξει την κυρία Ρόγκησα με τους Lemon Heads. Έγινε, ρε. Okay. Για καλά. Έλα. Καλά. Πάμε. Δεν μου λες, ο διαιτητής σήμερα τι ράτσα είναι? Δεν θυμάμαι. Μήπως είναι ο Ιταλός? Δεν θυμάμαι. Αν ξέρει κανείς θα μας πει. Γιατί αυτό το παιχνίδι είναι υψηλού κινδύνου, έτσι. Εγώ έτσι το βλέπω. Όλα τα παιχνίδια στα προγραμματικά του Μουντιάλ υψηλού κινδύνου είναι. Από ομάδες που διεκδικούν την πρόκληση. Από
εθνικιστικούς λόγους. Α. Γιατί ευτυχώς και είχαμε τον Θεοδωρίδη στην UEFA. Αυτά δεν τα είδε στο πρώτο παιχνίδι. Καλύτερα να μην τον είχαμε. Αν τον είχαμε, μπορεί οι άλλοι να ενδιαφερόταν περισσότερο για αυτά που έγινε, για τα έσχη που έγιναν. Το τηλέφωνο του Real για ανταλλαγή απόψεων. Τα μηνύματά σας, Real, κενό και αποστολή του μηνύματος στο 19650. Σήμερα στον ήχο είναι η Μαρία Χριστοδούλου και πάντα χορηγός εκπομπής είναι η Κοσμοτέ. Φίλοι, σ' ακούμε. Έλα, Γιώργο. Έλα. Λεωνίση. Χαμήλωση να τη μικροφωνίζει. Ναι. Έλα, μικροφωνίζει, λέω. Χαμήλωση το ραδιόφωνο σου. Χριστό το. Α, πάμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Καταρχάς είμαι συγκλονισμένος κυριολεκτικά από αυτό το παιδάκι εκεί στο δημοτικό που το χτύπησε σφαίρα στο κεφάλι να στη γιορτή, δεν ξέρω αν το έμαθα. Το ξέρω. Το οποίο το σκοτώσαν οι κάτι γύφτη, λέει, εκεί πέρα που ήταν γύρω-γύρω και δεν σου μαζεύεται. Δεν σ' ακούω. Το ξέρω. Ναι, και λέω, δηλαδή, η παραβατικότητά τους έχει ξεφύγει πέραν κάθε ορίου, έτσι. Πρέπει, ας πούμε, στα έγνομα κράτη κάτι να λειτουργεί. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έχεις ομάδες επί χρόνια και να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Θα μου πεις μόνο αυτό είναι στην Ελλάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι του κοινού ποινικού δικαίου. Μην μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρα που μιλάμε και για τέτοια. Αυτό είναι του κοινού ποινικού δικαίου. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πιστόλια αβέρτα κουβέρτα και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση και πάω λίγο στο σημερινό μάτς της Εθνικής. Δεν ξέρω γιατί είχαμε πει να μιλήσουμε λίγο για Εθνική. Ναι, ναι, και μετά από σήμερα να βγάλουμε τον Μιλτιάδη τον Παναγιωτόπουλο για, που είναι εκεί τώρα, είδε στη Βοσνία. Να μιλήσουμε, λέγε. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει τη σύνθεση. Ναι, ναι, την ξέρω τη σύνθεση. Θα την μπει και ο Μιλτιάδης επίσημα πια. Πιστεύω αν παίξουν τα center back μας όλα δεν έχουμε πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω. Αυτούς που δεν πας εσύ ξέρεις, τον Παπασταθόπουλο και τον Μανουλά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι άμα παίξουν τα παιδιά και σταθούν στο ύψος του παιχνιδιού, με φοβίζει λίγο το άωρο του καιρού, του πρωταθλήματος. Δηλαδή ότι έχουν τελειώσει πολύ καιρό τα πρωταθλήματα. Εμένα με φοβίζει και τι άλλο. Με φοβίζει τα χαφ. Με τον Τζιόλι πάλι μέσα. Ρε Συγγέρο, με τον Τζιόλι πάλι μέσα. Έχει δίκιο, μπράβο, και εγώ το ίδιο λέω. Και ποιο να βάλει, για πες μου ποιο να βάλει. Εσένα δεν λέω Νούση, εσένα. Τι να βάλει μωρέ μέσα, δεν έχουμε χαφ. Έχουμε πέσει σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα δεν διαθέτει χαφ. Δηλαδή που είναι ο Καραγκούνης, που είναι ο Κατσουράνης, τα καλά τους, που είναι, ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν τέτοιοι παίχτες. Δεν υπάρχουν, Γιώργο, τέτοιοι παίχτες, ούτε Στολτίδης, ούτε Στορίς, ούτε τίποτα. Δηλαδή έχουμε μείνει από χαφ. Και αυτές που μπορείς τώρα μου λέτε το μάνταλο, εμένα δεν με γεμίζει αυτός ο παίχτης. Εμένα προσωπικά τώρα, έτσι, μπορεί σε άλλον να του κάνει. Και μάλιστα εκεί που το βάζει δεξιά πάνω στον ασβέστη. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, ακόμα και ο Φορτούνης, ακόμα και ο δικός μας ο Φορτούνης, δεν έχει τσαγανό, δηλαδή δεν έχει τσαγανό να πάρεις την ομάδα στις πλάτες σου και να πεις πάμε να πάρουμε ένα παιχνίδι. Είναι παιδιά μη μου άπτου ρε παιδί μου, δεν είναι παιδιά που θα μπουν να φάνε να πούμε ξέρω εγώ το χόρτο όπως έκανε ας πούμε ο Καρακούνης που έκανε 100 κολοτούμπες στο παιχνίδι. Έτσι θέλω εγώ. Εγώ τον παίχτη τον θέλω πρώτα απ' όλα να έχει πάθος. Και ας μην είναι του 10, ας είναι του 6. Αλλά να έχει πάθος, να τα δίνει όλα. Λοιπόν, τι να σε κάνω, εγώ να σε βάλω μέσα να πούμε. Αυτή η ομάδα εντωμεταξύ, δεν ξέρω το γνώμη δικιά μου, μα συμφωνεί, ότι άμα φάει πρώτη γκολ, δύσκολο να γυρίσει παιχνίδι, έως ακατόρθωτο. Δύσκολο έως ακατόρθωτο για να γυρίσει παιχνίδι. Δεν θυμάσαι στο μάτς μέσα στο Καραϊσκάκι τι έγινε, με το Σουν Τζαβέλα στο 95. Εντάξει, δεν γίνεται κάθε μέρα τα Γιάννιου. Έγινε μια φορά. Δεν θα γίνεται συνέχεια. Έγινε, λοιπόν, να βγάλουμε το Μιλτιάδη το. Έλα, γεια, λέω. Να βγάλουμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Έλα, Μιλτιάδη. Έλα, Γιώργο, έλα, σ' ακούω. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Και νούμερο ένα. Σε πολλά συμφωνώ με τον αγοράτη. Εντάξει, όλοι νομίζουν ότι πρέπει να συμφωνούν με αυτά που είπε. Δηλαδή είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Είναι θέμα φουρνιάς. Είναι ώρες. Χώρες θα περνούν. Εντάξει, δύσκολο ξέρω εγώ να βγάλει παίκτες. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο ένα. Ναι, σύνδεσαι τώρα, πρέπει να είμαι η πυθία. Ξέρεις, αυτή την ώρα πηγαίνουμε από το Σράγγιβο στη Ζένιτσα. Θα είμαστε σε λίγο ή σε καμιά ώρα.
Αλλά εντάξει, καρνέζει τώρα, δεν λέει και μόνο, και εγώ θα σου λέω. Αλλά... Λοιπόν, κοίταξε, εγώ τι έχω μάθει. Εγώ τι έχω μάθει. Ναι, ναι. Θα παίξει να πούμε 4-5-1. Ναι, ναι. Δηλαδή, με καρνέζει τερματοφύλακα, με το Ρωσίδη δεξιμπακ, με Ρέντζο αριστερό μπακ. Ναι. Άκου τι έχω μάθει εγώ. Με Ρέντζο αριστερό μπακ, με δύο σέντερ μπακ, τα γνωστά. Ο Μανολάς Παπασταθόπουλος. Δύο αμυντικά χαφ. Ο Τζιόνις με το Ζέκα. Τρία... είναι συμπαθιά, έχω ότι άκουσα. Ναι, ναι, ναι. Τρεις μπροστά από αυτούς, δεξιά ο Μάνταλος, αριστερά ο Σταφυλίδης και ο Φορτούνης σερβιτόρος και, ναι, και σέντερφορ ο Μίτογλου. Αυτό έχω μάθει. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η πιθανότερη. Ναι. Εντάξει, είπες κάποια στιγμή η λέξη επίσημη. Δεν υπάρχει. Επίσημη θα ανακοινωθεί από τον ίδιο το σκύβριο στους παίκτες αργότερα και θα το ξέρουμε και όταν φτάσει η ομάδα, ξέρω, στο κήπεδο. Αλλά αυτή είναι η πιθανότερη. Εγώ πιστεύω ότι οι επιλογές δεν είναι και πολλές. Γιατί χθες είπε μια λέξη κλειδί όμως ο Λιέγος. Είπε ότι θα βασιστώ σε έντερους παίκτες. Άρα λοιπόν τους νεαρούς μπορεί να είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση εν πάση περιπτώσει νεαρούς. Συμπεριλαμβάνοντας και αυτούς που έχουν κρυφτεί για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα. Έτσι. Ναι. Που δεν έχουν ενσωματωθεί, να έχουν μια μεγάλη εμπειρία κτλ. Άρα πάμε στους έμπειρους. Άρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν μου λες, το κλίμα βρωμάει Μπαρούτι. Κοίταξε, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται από τα site των Βοσνίων οπαδών για το πώς θα υποδεχθούν πρόσφορα ετοιμάζεται, ναι, βρωμάει Μπαρούτι. Γιατί θυμόμαστε, το πρώτο μάτσο εδώ πέρα πόσο προκλητικά έπαιξαν οι Βοσνίοι, έτσι. Ναι, γίνανε και αυτά που γίνανε. Εντάξει, είναι το, γι' αυτό και πηγαίνουν εδώ και χρόνια. Έχουν επιλέξει οι Βόσνοι να μην παίζουν στη Σεράγεβο, σε ένα γήπεδο ξέρω που είναι πολύ μεγαλύτερο και που ενδεχόμενα και πολύ περισσότερο κόσμο. Επιλέγουν τη Στρούγκα που λέγαμε εμείς στα παλιά, θυμάσαι, οι παλιοί. Όπως λέγαμε παλιά τη Λεωφόρο. Έχουν επιλέξει λοιπόν τη Ζένιτα που είναι ιδιαίτερα φανατικό το κοινό και πέραν τούτου είναι να. Πάρα πολύ μικρό. Βεβαίω η εθνική ομάδα το έχει επισκεφθεί αυτό το γήπεδο δύο φορές. Ενδεχομένως το ξέρουν κάποιοι παίκτες που έχουν απομείνει. Γιατί τώρα μιλάμε για την περίοδο εκείνη που Κατσουράνη και τα άλλα παιδιά ήταν στην εθνική ομάδα. Καραγκούνης. Μια φορά φάγαμε τα τρία. Ναι. Είναι ένα γήπεδο που φιλοξενεί, μπορεί να φιλοξενήσει. Και αυτά είναι τα επακόλουθα. Και εγώ εξακολουθώ να λέω ότι αυτή η τέτοια του, η πρόσληψη του προπονητή του Ολυμπιακού. Και μόνο που είναι Αλβανός, δεν θα έπρεπε να γίνει. Άντε, καλό απόγευμα. Για χαρά. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες το πρωί εκπρόσωποι της FIFA και της UEFA συναντήθηκαν με εκπροσώπους των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών ομάδων. Έτσι. Ξεκίνησε η συνάντηση με τον Μάκη τον Καγκάτσι, τον γιο του Καγκάτσι, που εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ. Μετά με τον Παναγόπουλο και τον Μπαλωμένο από τον Παναθηναϊκό, μετά με τον Βρέτζο από τον Ολυμπιακό και με τον Λισάνδρο από την ΑΕΚ. Λοιπόν, η αντιπροσωπεία της FIFA και της UEFA ζήτησε εν όψη της γενικής συνέλευσης της ΕΠΟ, 30 Ιουνίου θα γίνει η γενική συνέλευση, να περάσουν όλες οι αλλαγές που έχουν προτείνει για το καταστατικό και τους κανονισμούς. Τι εννοούν? Πρώτον, να αυξηθεί η δύναμη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στις συνελεύσεις της ΕΠΟ και να αποτελεί το 22% με 25% του σώματος. Δεύτερον, να μειωθεί συνολικά το εκλογικό σώμα και κάθε ένωση να έχει μία ψήφο και όχι τρεις που έχουν αποφασίσει μέχρι τώρα. Ενώ από μία ψήφο να έχει και κάθε ΠΑΕ από τη Σούπερ Λίγκα. Μετά, να μειωθεί ο αριθμός των μελών του ΔΣ της ΕΠΟ από 21 μέλη σε 15. Να καταργηθούν πολλές από τις επιτροπές της ΕΠΟ. Η FIFA και η ΕΠΟ θεωρούν ότι οι επιτροπές που υπάρχουν τώρα είναι πάρα πολλές. Να δημιουργηθεί μια επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου με συμμετοχή και του Προέδρου της ΕΠΟ που θα συζητάει προκατακτικά όλα τα θέματα και θα εισηγείται για αυτά.
οι εκπρόσωποι της FIFA και της UEFA τόνισαν ότι επάνω σε αυτές τις αλλαγές είναι κάθετη και όταν δεν γίνουν η Ελλάδα θα απομονωθεί από το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αυτό που λέμε Grexit. Έλα φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μανώλης. Έλα Μανώλη. Ρε Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνεις. Βγαίνουν εδώ τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κατηγοράνε τον προπονητή αυτόν που πήρε ο Ολυμπιακός. Ναι. Τον ξέρουν, ναι. Όχι. Γι' αυτό το κατηγορούμε, δεν το ξέρουν. Καλά, νόμαλοι είναι άνθρωποι. Γιατί θέλω να του φέρουμε τον Ζαγκάλο. Τι νομίζω ότι είναι Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα της Ελλάδος. Και μια ομάδα που βγαίνει στην Γιατί Ευρώπη. Γιατί είπε κανένα ότι είναι ομάδα της Ελβετίας, σε ένα Μην τρελαθούμε τώρα. Και βγαίνει και ο άλλος και λέει γιατί είναι Αλβάνο. Όλοι έπρεπε να τον πάρει. Ξεχνάει ότι η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια μετανάστες. Γιατί εγώ είμαι μετανάστες 30 χρόνια στο εξωτερικό, γι' αυτό το λέω. Και με ενόχλει να το. Τι πάει να πει Αλβάνο, αυτό έχει τρία μάτια και ο Αλβάνο δύο. Ή από όπου και να είναι. Δεν είναι χοντράδες. Και κοιτάξτε να είναι φίλαθλοι να υποστηρίζουν την Εθνική Ελλάδα. Βγαίνουν ο καθένας και δικάζει. Τον ακούω. Γιατί δεν έκανε φιλικά, γιατί δεν έκανε τεχνικά. Δηλαδή ο προπονητής θέλει το κακό της ομάδας του. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Κατά τη γνώμη σου ήταν απαραίτητο να γίνουν κάποια φιλικά. Όχι, δεν είπα ότι είναι κακό να γίνει φιλικό. Δεν νομίζω κι αυτός ο άνθρωπος. Να τους πει αύριο ελάτε να συναντηθούμε να πάμε να παίξουμε μπάλα στη Βοσνία. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν νομίζω. Ή θα βγει στην Τουτούκα και θα λέει το καθεμιανού παιδιά αύριο εγώ έκλεισα φιλικό με τον Τάδε. Όχι, δεν να βγει στην Τουτούκα είναι να κάνεις γεγονός ένα φιλικό. Εντάξει, αλλά δεν έχω ακούσει ένα να βγει και να πει θα σκίσει η Ελλάδα μας σήμερα. Ρίξει δυο κολάρες. Αυτό είναι... Η Ελλάδα πέσει γράμμα την πίστη. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί δεν το λέει κανένας. Γιατί κανένας δεν έχει εμπιστοσύνη. Εγώ τη έχω εμπιστοσύνη. Και σήμερα που σου μιλάει η Ελλάδα θα δείξει το λιγότερο δύο γκολ. Μάλιστα. Και πάω ό,τι γουστάρετε στίγμα. Δύο γκολ. Ε? Δύο γκολ. Μέχρι δύο γκολ θα ρίξει. Να χάσει αποκλείεται. Πάω ό,τι γουστάρετε στίγμα. Ό,τι γουστάρετε. Ό,τι γουστάρετε. Όποιο θέλει ας βγει να βάλει ό,τι γουστάρετε στίγμα ότι η Ελλάδα δεν χάνει τη Βοσνία σήμερα. Τα ανέχει τα τέτα να βγει αύριο να το μιλήσει κιόλα. Χαρίζει και ισοπαλία. Χαρίζει ισοπαλία. Όχι, δεν χάνει ισοπαλία. Αλλά δεν χάνει, σου είπα. Δεν χάνει η Ελλάδα με τίποτα. Έγινε, ρε. Έλα, για φίλε. Τα λέμε. Για καλά, ευχαριστώ. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο Σόνιας. Έλα, Σόνια. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε. Δεν λέει μόνο ότι θα κερδίσουμε να έχει μια αυτοπεποίθηση όταν κερδίσει. Έχουμε πει και για ποιο λόγο να κερδίσει. Δηλαδή πρέπει να έχει. Και τα χαρτιά για να το υποστηρίζει αυτό τα πάνε να ρίξει δύο γκολ. Τώρα μόνο συναισθηματικά όλοι θέλουμε να βάλει δύο γκολ η Εθνική Ελλάδος, έτσι. Σωστό να το που λες. Το θέμα είναι και πού πατάς και το λες αυτό, όχι μόνο το ότι αγαπάμε τη σημαία, την αγαπάμε όλοι και εσύ την αγαπάς τη σημαία, αλλά όταν βλέπεις τα χάψου όπως λέμε, λες τώρα πώς να πω ότι θα κερδίσουμε. Πάω με την τύχη τελείως, καθαρά πάμε με την τύχη. Αυτό το μάτς για μένα ναι, θέλει έναν-δυο παίκτες που να μπορούν να κρατήσουν μπάλα. Θες να σε χτυπήσουν οι Βοσνοί, θέλεις να τιμωρηθεί η Βοσνία, θέλεις να κάνουν έκτροπα για να τιμωρηθεί από τη FIFA. Εγώ σου λέω, μ' αρέσουν αυτού του είδους τα παιχνίδια. Δηλαδή, έχω τον τρόπο να αντιμετωπίσω αυτόν που πετάει φωτοβολίδα. Αφήσω να τη φάω, θα πέσω κάτω και θα αποκλειστεί αυτός ο τρόπος. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να παίζουμε και έτσι. Να το παίξουμε Ίβιτς. Χειρότερα. Σέρτζιο Ράμος. Χειρότερα θα το πας. Βέβαια. Δηλαδή τώρα η Ρεάλ πήγε σου λέει τι είναι αυτή στον Δόξα Πατρίτα Τάκλιν. Ωραία. Αλλά όταν άκουσε όταν ο Ράμος έκανε αυτό το θέατρο αυτό το να πω το παραμύθι το εσχρό. Η ομάδα του κέρδισε 3-1. Ναι, μα το πας αίμα. Το πας μέχρι τέρμα έτσι, διπλωματικά Γιώργο. Και βλέπεις ότι δεν κινδυνεύεις. Κάτσε. Δηλαδή, ενέκρινες αυτό που έκανε ο Ράμος. Το χειροκρότησες. Εγώ νομίζω ότι εκτέθηκε σαν άνθρωπος. Πρόσεξε Γιώργο μου. Για το συμφέρον, εσύ, ο Ράμος παίζει για το συμφέρον. Μα το συμφέρον είχε επιτευχθεί ήδη. Κέρδισες με 3-1 όχι, μια ομάδα η οποία ήταν ανύπαρκτη στο δεύτερο μήκρο. Όχι, παίζεις με Γιουβέντους, δεν παίζεις με τα σπραχώματα. Παίζει με πράσινα πουλιά παίζεις με στο δεύτερο μήκρο.
Όχι Γιώργο, όχι Γιώργο. Αυτό οι ποδοσφαιριστές δεν το ξέρουν. Το παλεύουν. Εμείς το βλέπουμε από απ' έξω ότι η Γιουβέντους δεν παίζει καλά. Περισσότερο το βλέπουν μέσα... οι ίδιοι που παίζουν, περισσότερο το βλέπουν από εμάς. Εντάξει, εντάξει. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι ο Ράμος μέχρι το 90 θα παίξει προς το συμφέρον της Ρεάλ. Και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να αυτό το εξέδεσε, τον εξέδεσε ανεπανόρθωτο ο Ράμος. Ρε παιδί μου, το πήραν την κούπα τώρα. Πάει, έκλεισε. Άλλο καπέλο, μιλάω για χαρακτήρα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και αδερφές να τους πούμε εμείς. Δεν τους νοιάζει αυτούς. Δεν τους νοιάζει. Αυτούς τους νοιάζει ότι πήραν τον τρόπο. Άμα δεν είσαι τσιμπαμπάνο σου, δηλαδή. Και εγώ, λέω το Τσίπρα ψεύτη. Ούτε τον νοιάζει καν. Ξέρεις γιατί. Μα δεν έχει τσίπα πάνω του. Μα ρε παιδί μου, γιατί ρε Γιώργο, εσένα δεν σε βρίζουν έναν άντρα. Άμα δεν με βρίζουν, να με πούν τι, ψεύτη. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που σε έχουν πει, λες, πάνε Γιώργιου. Τι ισχύει. Όχι. Ότι λέω ψέματα. Ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Ας τον ανασκούζει. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα όταν εσύ υπερασπίζεσαι τα συμφέροντά σου, τη δουλειά σου. Δεν μπορεί να ασχολείσαι με αυτόν που τώρα σε ζηλεύει επί της ουσίας. Έγινε, ρε. Έγινε, θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ. Έλα, φίλε μου. Νέλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Την εντεκάδα της Εθνικής την ξαναλες, αν είναι εύκολο. Βεβαίως. Τερματοφύλακας ο Καρδέζης. Ναι. Το πιθανό σχήμα μιλάμε, έτσι. Ναι, ναι. Δεξιμπάκο το Ρωσίδης. Ωραία. Αριστερό ο Ρέτσος. Ναι. Τα δύο γνωστά σέντερ μπακ, Παπασταθόπουλου Μανολάς. Τα δύο αμυντικά χαφ, Ζέκα Τζιόλης. Ναι. Άλλα τρία χαφ, Σερβιτόρος, όπως συμφίζω να λέω εγώ, ο Φορτούνης. Δεξιά στον Ασβέστη ο Μάνταλος. Στον αριστερό Ασβέστη ο Σταφυλίδης. Ναι. Και Μύτη ο κύριος Μήτρογλου. Ναι. Ουσιαστικά το μόνο ατόπιμα, να το πούμε έτσι, είναι ότι θα μπορούσε να βάλει το Σιώπη. Αντί για το Γιόλι. Ναι, αλλά από εκεί θες και λίγο, δεν ξέρω τώρα αυτό το... Τέλος πάντων, αυτός ο Γιόλις τώρα εκεί πέρα, μήπως θέλει και λίγο δύναμη ρε παιδί μου το μάτς. Δύναμη έχει αυτός, το μόνο που έχει τέλος πάντων. Γιατί δεν έχει δύναμη ο Σιώπης. Έχει, αλλά είναι κοντός γάμος αυτό, δεν ξέρω. Εγώ το Σιώπη θα έβαζα. Και κερδίζει κεφαλιές ο άλλος. Άσυμε το. Εντάξει, θα έχει ξυστεί. Τώρα θα μου πεις, έχει τίποτα καλύτερο να βάλει. Δεν έχει, όχι. Απλά θα γυρνάει, θα βοηθάει και ο Σταφυλίδης και ο Ρέτσος από εκείνη τη μεριά πολύ, πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Είναι σίγουρο αυτό. Τώρα από τη δεξιά μεριά δεν ξέρω. Και Μάνταλος και το Ρωσίδης κατά πόσο θα βοηθήσουν τον Τζιόλι ουσιαστικά. Που θα είναι έτσι, θα έχει μια τρύπα εκεί πέρα, να και εδώ. Είναι και ο Ζέκα. Είναι και ο Ζέκα, αλλά πού να πρωτοπάει αυτός. Αυτό λέω ρε παιδί μου. Να υπάρχουν κάποιες βοήθειες να τους δαγκώνουν εκεί στο κέντρο. Δεν κάνουν άλλη δουλειά παρά να προσπαθούν να δαγκώνουν. Δεξί μπακ, δεξί χαφ και το χαφ, το κεντρικός αμυντικός μέσος. Αυτό που έκανε κάποιος. Τώρα είναι το θέμα άλλο. Ποιο? Τι μπαλιές θα πάρει ο Μήτρογλου. Κοίτα να δεις, εγώ γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο, να μάθω και την εντεκάδα. Έχω καλό προαίσθημα για σήμερα, όπως είπε και ο ακροατής πριν. Δεν ξέρω, και έχω την εντύπωση ότι και ο Ριτσόλη θα το πάει καλά το έργο. Έτσι νομίζω. Όπως επίσης και ότι οι Έλληνες παίχτες είναι μανούλα σε τέτοια παιχνίδια. Ειδικά η συγκεκριμένη εθνική που έχει δείξει αν μη τι άλλο ότι... Έχουν μια ομοιογένεια, έτσι, υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα μεταξύ τους. Το έχουν δείξει αυτό, δηλαδή, η συγκεκριμένη ομάδα. Ναι, και το έχουν μιλήσει κιόλας μετά το μάτς με το Βέλγιο. Βγήκε και ο Σαμαρίς, βγήκαν κι άλλοι και είπαν ότι έχουμε μεταξύ μας ένα οικογενειακό κλίμα. Ναι, φαίνεται. Ναι, μπάλα, είχαν πει προς τιμή τους, μπάλα καλή, δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Και αυτό προς τιμή τους που το πάνε. Ναι, το πάνε, ναι. Αλλά προσπαθούμε να δούμε. Κατσικοκλέφτες. Πήγε εκεί μέχρι και ο άλλος, ας πούμε, που δεν παίζει, πήγε και αυτός εκεί στη Βοσνία σήμερα. Είναι και αυτό ένα σημάδι. Ναι. Ξέρεις ποιον λέω. Ποιον λες. Αυτός που έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δηλαδή... ούτε το όνομά του δεν λέτε. Βλέπω ότι τέλος πάντων πιστεύω ότι θα πάει καλά το έργο σήμερα. Και θα παίξει, και δηλαδή σε αυτά τα... Σε αυτά όλα τα έκτροπα που θα συμβούνε, εντός και αγωνιστικού χώρου, έκτροπα μέσα αγωγικά πάντα, έτσι.
θα ανταποκριθούν όπως πρέπει οι Έλληνες παίχτες. Σε αυτά τους έχω εμπιστοσύνη. Δηλαδή δεν θα κάτσουν να. Έχουν πάρει μαθήματα τον Ίβιτς. Δεν θα πάνε να κάνουν μαγκές και ξέρεις να το πάνε στον τζαμπουκά. Θα του πάνε όπως πρέπει. Μεσογειακά. Λοιπόν, κάτι άλλο πιο σοβαρό τώρα. Τώρα αύριο το πρωί ανακοινώνονται εκλογές της ΕΠΟ. Τι γίνεται. Πρέπει πάνω απ' όλα, όπως είπα και προηγουμένως, ναι. Να γίνει η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, που είναι προγραμματισμένη 30 Ιουνίου. Ναι, το άκουσα. Εκεί θα γίνει όλη η ιστορία. Για να δούμε. Αυτό θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Τι τρεις, τι ένας ψήφος από κάθε... Ναι, 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 ναι. Θα επηρεάσει. Γίνεται πιο απλό το να βγάλει μια διοίκηση. Για κάποιον που σκοπεύει να βγάλει μια δική του διοίκηση. Ναι. Αυτός που σκοπεύει να βγάλει όμως είναι γνωστός τώρα. Το αφεντικό σου. Ναι, αυτό λέω. Συνεπώς δεν αλλάζει κάτι από αυτά που ξέραμε. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Αν τελικά γίνονται εκλογές. Υπάρχει μια υποψία ότι μπορεί να μην γίνουν οι εκλογές. Να δούμε. Ναι. Δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα γίνουν εκλογές. Ναι. Καλώς. Εντάξει, έγινε. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα. Ναι. Μας ακούτε. Χίωρο Δομητυλίνη. Μισό λεπτό. Έχουμε αφήσει πάρα πολλά μηνύματα τώρα. Α, ξέχασα να πω στον Παουτζή που πήγε τηλέφωνο προηγουμένως. Παουτζή. Έχει υπόψη ότι μετά την απόλυση του Ίβιτς ψάχνει για προπονητή. Έχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα για αυτόν τον Ράμος Χουάντε, ο Ισπανός. Αυτός είναι 62 ετών, έχει ένα τεράστιο βιογραφικό, έχει εργαστεί, σε συνεργασία μάλλον έχει έρθει με τη Ρεάλ παλιά, με την Πέτης, με την Εσπανιόλ, με την Βαγεκάνο,